κάνουμε λίγο προσευχόλια και να ξεκινήσουμε. Ναι. Δικαιός του Θεός ημών πάντοτε νίκαια η Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόχους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, είναι χαρά μας σήμερα που έχουμε κοντά μας έναν πολύ εξαιρετικό ιερέα, αγωνιστή και ομολογητή της Ορθοδόξου Πίστεως μας, προσωπικά δικός μου φίλος και αδελφός, που έχουμε ξεκινήσει μαζί αυτόν τον αγώνα εναντίον της παναιρέσεως του οικουμενισμού, τον πατέρα Κυπριανό Στάικου, ο οποίος είναι από τη Ρουμανία, έχει σπουδάσει θεολογία εδώ στην Ελλάδα και έχει μείνει και πάρα πολύ καιρό ως εφημέριος στη Βέρεια, νομίζω, έτσι, πατέρα, ναι. Θα μας πει κι αυτός. Και είναι ιδιαίτερη χαρά να τον έχουμε σήμερα κοντά μας για να μιλήσουμε για θέματα της Ορθοδοξίας, θέματα τα οποία απασχολούν όλους τους ανθρώπους, τους υγιείς σκεπτόμενα Ορθοδόξους Χριστιανούς, τα οποία θέματα δυστυχώς θα έπρεπε οι επίσκοποι και οι ιερείς να τα προβάλλουν και να ενημερώνουν το πιστό λαό του Θεού, αλλά όχι μόνο γίνεται απόκρυψη, αλλά διδάσκουν και αυτά που δεν πρέπει να διδάσκονται, αιρετικά δηλαδή. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν που κάνουμε εμείς ως Αγιορείτες Πατέρες, σε συνεργασία με τους πατέρες από την Ρουμανία και από άλλες χώρες, γίνεται και αυτή η συζήτηση που θα κάνουμε στην ουσία σήμερα και η ομιλία, γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ως μοναχοί δεν είναι ο σκοπός μας να κάνουμε ομιλίες ακαδημαϊκές και να προβάλλουμε τις γνώσεις μας, αλλά ο σκοπός μας είναι η ομολογία της πίστεως, η ενημέρωση του πιστού λαού του Θεού, ο συμπνευματισμός, γιατί αυτό που κάνουμε είναι συμπροσευχή και είναι πολύ σημαντικό να ενωνόμαστε στην προσευχή και να καταλαβαίνουμε τι είναι η προσευχή και στα πλαίσια αυτού του αγώνους να ενημερωθεί ο λαός, ο πιστός λαός του Θεού και να αφυπνιστούμε. Δεν θα πω τίποτε παραπάνω, θα αφήσω τον πατέρα Κυπριανό να μιλήσει και μετά αργότερα θα έχουμε και τις ερωτήσεις και οτιδήποτε θέλετε να μιλήσουμε εσείς. Αγαπητοί Γερόντα και αγαπητοί Χριστό αδελφοί, εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω απλά, επειδή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και ο Χριστός θέλει από μας ομολογία και η ομολογία είναι απλή, επειδή ο Θεός είναι απλός, ο Θεός είναι αγάπη, αλλά η όντως αγάπη, όχι η οικουμενιστική αγάπη. Σήμερα το πρωί με ένα μικρό γκρουπ μάλλον προσκυνητών πήγαμε και στον Άγιο Νεκτάριο και τώρα μου ήρθε στο μυαλό το γεγονός ότι αυτός έγραψε ένα βιβλίο, μεταξύ άλλων, το οποίο ονομάζεται «Πώς εγκατέβησε ο Πάπας την Εκκλησία του Χριστού». Ένα πολύ καλό βιβλίο, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ρωμανικά από έναν φίλο μου. Και αυτό έγινε πριν από έναν αιώνα,
όταν ξεκίνησε και αυτή η κίνηση, η εκμεριστική κίνηση, και αυτός ο Ιεράρχης του Χριστού, αυτός ο Άγιος, έγραψε από τότε ότι να μην πλανόμαστε, οι αιρετικοί, οι παπικοί και οι φίλοι των παπικών, οι οποίοι είναι και οικουμενιστές, δεν είναι φίλοι του Θεού, αλλά όπως είπε και η Παναγία μας στο Άγιον Όρος, είναι εχθροί του Υιού του Θεού και εχθροί της Παναγίας. Και γιατί αυτό? Επειδή μιλάνε για την αγάπη, αλλά όταν γίνεται λόγος για την πίστη, για την ομολογία της πίστεως, για τους Αγίους οι οποίοι υπεράσπισαν την Ορθοδοξία, έχουν μόνο μίσος για όλα αυτά. Και αυτό φαίνεται και από ό,τι έγινε πρόσφατα και θα το πούμε και αργότερα, αλλά να πω σαν παράδειγμα τι έγινε στο Άγιον Όρος πριν από περίπου 2-3 μήνες, που σχετικά με αυτό το ουκρανικό πρόβλημα του σχίσματος εκεί, νομίζω για πρώτη φορά στην ιστορία η Ιερά Κοινότητα πήρε μία απόφαση στο θέμα για το μέλλον, να δέχονται ή να μην δέχονται τους σχηματικούς μέσα στα μοναστήρια να προσεγγίσουν και να λειτουργήσουν εκεί. Πήρα μία απόφαση σύμφωνα με την οποία το κάθε μοναστήρι να κάνει όπως θέλει. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι πάλι να υπάρχει η Ιερά Κοινότητα, επειδή δεν υπάρχει μία κοινή φωνή του Αγίου Όρους, αλλά ο καθένας να κάνει όπως νομίζει. Και τότε δεν το κατάλαβα πολύ βαθιά αυτό, αλλά μετά από μία εβδομάδα διάβασα ένα άρθρο το οποίο μιλούσε για το μοναστήρι του Σίμωνος Πέτρας. Και εκεί έλεγε ότι στις νέες τοιχογραφίες που έγιναν στο ναό έβαλαν μεταξύ άλλων μεγάλων δωρητών και έναν Ουκρανό, πολύ πλούσιος, ο οποίος έδωσε και εκεί στο μοναστήρι και αλλού πάρα πολλά χρήματα και βοήθησε εντωμεταξύ να κάνουν και πάνω από 60 κελιά κάπου εκεί κοντά στις Καριές για τους Ουκρανούς προσκυνητές, τους σχισματικούς που θέλουν να έρθουν στο Άγιον Όρος. Και επειδή αυτός έδωσε πολλά λεφτά, ο ηγούμενος της Μονής τον αγαπούσε πάρα πολύ, τον βοηθούσε πάρα πολύ και δεν έλεγε τίποτε εναντίον του σχίσματος και της αιρέσεως. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τον ηγουμενισμό, η έννοια του οικουμενισμού είναι φιλοδοξία και θύμα. Ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης μου έλεγε όταν ήμουν φοιτητής στην Θεσσαλονίκη ότι ο οικουμενισμός σημαίνει δύο εστιατόρια και δύο ξενοδοχεία. Αυτή τη φορά θα κάνουμε την ομιλία και το γεύμα εκεί. Την επόμενη φορά να αλλάξουμε το μέρος, πάμε αλλού. Αρχή να είμαστε καλά, να καλοπεράσουμε, να καλοπιάσουμε τον κόσμο, να κοροϊδεύουμε με αυτή την ευκαιρία και την αλήθεια, έτσι κάνουν οι οικουμενίστες. Γι' αυτό ο αγώνας που το κάνουμε εμείς παντού, έτσι όταν το κοιτάμε γύρω-γύρω, λέμε ότι είμαστε λίγοι. Αλλά να σκεφτείτε, στην εποχή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, ένας μοναχός με δύο υποτακτικούς έχει ταράξει όλη την αυτοκρατορία. Τι έκανε αυτός? Είπε συνέλεση, όχι. Αλλά δεν το είπε μόνο για μία μέρα, δεν το είπε μόνο μία φορά, δεν το είπε χωρίς να χάσει τίποτε, αλλά το είπε συνεχώς μέχρι το θάνατο.
και αυτά που τα είπε και αυτά που τα έγραψε, οι άλλοι αιρετικοί νόμισαν ότι έτσι με την παρόδο του χρόνου όλα χάθηκαν. Πήγε στον Κύριο ο Άγιος Μάξιμος και μετά από 19 χρόνια έγινε η 6η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία επάνω στο τραπέζι είχαν οι Άγιοι Πατέρες τα έργα του Αγίου Μαξίμου του ομολογητή. Δηλαδή, και αυτό που το κάνουμε εμείς σήμερα, μπορεί σήμερα να φαίνεται ότι είναι ασήμαντο. Αλλά θυμάμαι μία φορά που είχα πολλούς πειρασμούς, άνοιξα ένα βιβλίο με τα έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και διάβασα 2-3 σελίδες και βρήκα κάτι το οποίο όχι μόνο που μου έκανε εντύπωση, αλλά μου άλλαξε τη ζωή. Εκεί μιλούσε ο Άγιος Ιωάννης για τους Αγίους Αποστόλους. Και λέει, ο Θεός τους ευράβευσε τους Αποστόλους, όχι επειδή έφεραν στην νέα πίστη, στον χριστιανισμό, όλους τους 153 λαούς στους οποίους πήγαν οι Απόστολοι, γιατί αυτό το νούμερο των ψαρίων που τα ψάρεψαν οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση του Χριστού, 153, είναι οι λαοί στους οποίους πήγαν οι Απόστολοι, οι 12. Δεν έφεραν στην πίστη όλους τους ανθρώπους. Μερικές φορές, όπως έγινε και εδώ στην Αθήνα, όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος, εκτός από τον Άγιο Διονύσιο, όλοι οι άλλοι φιλόσοφοι του Αεροπάγου του είπαν «Θα λέμε, να έρθεις και άλλη φορά», όταν μίλησε για έναν Θεό ο οποίος έπαθε για τον κόσμο, για τον άνθρωπο, ο οποίος πέθανε σαν άνθρωπος και μετά αναστήθηκε. Και εδώ κοντά στην Αθήνα, η πρώτη εκκλησία που υπήρχε ήταν σε ένα σπίτι ενός ανθρώπου ο οποίος ονομαζόταν ο Ακύλας. Ένας απλός άνθρωπος με την γυναίκα του, με την Πρισσίλα. Και έτσι ξεκινάει πάντα η πίστη σαν καλό ζημί να προσφέρει όχι τον κόσμο στον Θεό, αλλά να προσφέρει τον Θεό στον κόσμο. Εμείς στη Ρουμανία στην αρχή ήμασταν πάρα πολλοί, μόνο ιερείς και μοναχοί πάνω από 150-200. Είχαμε και κάτι πειρασμούς, θα αναφέρω 2 περιστατικά. Ένας ιερομόναχος, ο οποίος έφτασε στο σημείο να δώσει την Θεία Κοινωνία σε κουτάκια στους πιστούς στο σπίτι, τον παίρνουν τηλέφωνο ή μια αναπάντητη. Πριν να κάνουν αυτό, εξομολογούνται ήδη μπροστά σε μια εικόνα του Χριστού, παίρνουν συγχώρηση μέσω τηλεφώνου από αυτόν τον ιερομόναχο και μετά κοινωνούν μόνοι τους. Και έχει πολλά πνευματικά παιδιά, γιατί όταν έχεις τον Χριστό στο σπίτι σου και μπορείς να κοινωνάς όποτε θέλεις, νιώθεις ότι είσαι ένας εκλεκτός. Και έτσι μπήκε αυτή η πλάνη μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Και η δεύτερη περίπτωση είναι πάλι ενός ιερομονάχου, τον οποίο τον ξέρει και ο γέροντας Σάββας, ο οποίος διδάσκει τον κόσμο ότι στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Χριστός φεύγει, εγκαταλείπει τη Θεία Κοινωνία και εκεί μέσα στο ποτήρι, μετά που κοινωνούν οι πιστοί, παραμένει μόνο ψωμί και κρασί. Αυτή είναι μια
παπική διδασκαλία, αλλά όχι μόνο αυτό. Αυτός λέει ότι ο Χριστός θα έρθει οπωσδήποτε στο 2032. Το ξέρει αυτός ο ερωμόναχος, επειδή η Παναγία λέει του το είπε. Και πάλι, επειδή ο γέροντας τα ξέρει όλα και τα λέει όλα, ο κόσμος πάει με την πλάνη, όχι με την αλήθεια. Σας είπα αυτά τα δύο περιστατικά για να ξέρουμε ότι θέλει πολύ διάβασμα, πολύ μελέτη. Εμείς και ειδικά εγώ νιώθω σαν μαθητής των Αγιορείτων Πατέρων, οι οποίοι έχουν το προνόμιο ότι διαβάσουν στην δική τους γλώσσα τα έργα των Αγίων Πατέρων, και εμείς έχουμε μερικά μεταφρασμένα, αλλά λίγα. Και για να καταλάβεις τι σημαίνει Ορθόδοξη Θεολογία, θέλει δύο πράγματα. Θέλει καθαρή καρδιά και θέλει πολύ μελέτη. Όχι μόνο καρδιά χωρίς μελέτη, ούτε μόνο μελέτη χωρίς καθαρή καρδιά. Και για να μπορέσεις να μιλήσεις ορθόδοξα, πρέπει να διαβάζεις πάρα πολύ. Και τελευταία φορά που ήρθε ο γέροντας στη Ρωμανία, θυμάμαι που το συζητήσαμε αυτό, τα μεγαλεία της Ορθοδοξίας που τα βρήκαμε διαβάζοντας τα έργα των Αγίων Πατέρων, με έκπληξη ότι διαβάζουμε κάτι το οποίο νομίζουμε ότι είναι απλό, και βρίσκουμε εκεί κάτι θαυμάσιο το οποίο ο Θεός το αποκάλυψε μέσω ενός ενάρετου ανθρώπου, ενός Αγίου. Γι' αυτό δοξάζω τον Θεό που γνώρισα αυτούς τους πατέρες. Θυμάμαι όταν πήγα στον Άγιο Όρος, στο κελί του πατρός Χαρίτονος, και σε μια σύναξη που έγινε εκεί, μου άρεσε έτσι ο τρόπος της συζητήσεως. Όλοι ήταν αδέλφια, όλοι ήταν φορτωμένοι με πολύ καιρό μελέτης και διαβάσματος, και όταν ένας έκανε ένα λάθος στην συζήτηση, με αγάπη ο άλλος έλεγε: «Συγγνώμη Πάτερ, εδώ δεν είναι έτσι, είναι κάπως αλλιώς. Ευχαριστώ Πάτερ, συγγνώμη, έτσι». Θα το καταλάβω τώρα περισσότερα και έτσι θα το λέμε στο εξής. Και τα συμπεράσματα της συζητήσεως ήταν κοινά και το αποδεχόταν όλοι, και μετά ο καθένας έλεγε: «Τώρα για το μέλλον πρέπει ο καθένας να διαβάσει, να κάνουμε μια καλή ομάδα και να έχουμε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις και όλα τα προβλήματα τα οποία τα δημιουργεί μια πραγματικότητα μέσα στην οποία μπήκε η αίρεση και η σύγχυση». Και εμείς κάνουμε στη Ρουμανία το ίδιο. Πριν από ένα χρόνο βγάλαμε ένα βιβλίο, το οποίο νομίζω το έχει ο γέροντας εδώ, μέσα στο οποίο μαζέψαμε πάνω από 115 μελέτες και άρθρα και των Αγιορείτων Πατέρων και δικά μας. Βάλαμε σαν τίτλο «Ενωμένοι στην υπηρεσία του Χριστού», και ό,τι βγάλαμε για δύο χρόνια στο διαδίκτυο, επειδή δεν μπορούμε πολλές φορές αλλού να τα προσφέρουμε στο κοινό, βγάλαμε αυτό το βιβλίο και 1000 αντίτυπα τα δώσαμε σε 2 μήνες. Επειδή οι άνθρωποι θέλουν να διαβάσουν, ξέρω ότι στην Ελλάδα λίγο η κατάσταση
είναι σε αυτό το επίπεδο χειρότερη και ξέρω και γιατί. Όταν Θεός φυλάξει, αλλά θα έρθει και η ώρα, όταν αρχίζει κάποιος πόλεμος, να δείτε τότε πως ο κόσμος θέλει και Θεό και μετάνοια και λειτουργία και αλήθεια και τα πάντα. Μέχρι τότε θέλει καλοπράξη. Και σαν φτωχός άνθρωπος και παιδί που ήμουνα όλη τη ζωή μου, νομίζω ότι η καλοπέραση είναι σαν να σκοτώσεις την ψυχή σου. Δεν διαβάζουμε πουθενά στο Συναξάρι για αγίους οι οποίοι έλεγαν την αλήθεια και έμαθαν τον κόσμο πώς να προσκυνήσει στον αληθινό Θεό, με μία έχοντας ήδη μία ζωή γεμάτη με καλοπέραση. Γι' αυτό θέλει όχι μόνο προσευχή. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν στην Βέρεια, ξέρετε πώς λέγεται εδώ στην Ελλάδα, όταν συναντούνται δύο άνθρωποι, υγεία να έχουμε. Αν έχουμε υγεία, θα έχουμε όλα. Και μία φορά, μετά και άλλες φορές, αλλά την πρώτη φορά έπαθα και εγώ σοκ. Λέω σε μία κυρία, η οποία μου είπε, υγεία να έχουμε. Και εγώ απάντησα, υγεία και σωτηρία. Και αυτή, χωρίς να το καταλάβει, μου απάντησε και αυτή, όχι σωτηρία, μόνο υγεία. Και λέω, μέχρι αύριο, να το σκεφτείτε αυτό που το είπατε εσείς και αν αλλάξει κάτι, μπορούμε να τα πούμε. Και έτσι ήθελε ο Θεός ότι η καημένη αρρώστησε εκείνη τη μέρα. Και μετά που πήγα στο σπίτι της να της κάνω ένα ευχαίριο, λέει, «Πάτερ, όχι υγεία, πρώτα σωτηρία». Και αν έχει και υγεία, καλά, αλλά πρώτα σωτηρία. Γι' αυτό δεν φτάνει μόνο προσευχή και να είμαστε εμείς καλά. Υπάρχει και αυτός ο πειρασμός. Αυτοί που έχουν κάνει αποτύχηση, να νιώθουν ότι είναι ασφαλισμένοι, ότι είμαστε καλά. Οι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν. Κάναμε μία προσπάθεια, αλλά δεν έφερε καρπούς, όπως νομίσαμε εμείς με την φιλοδοξία μας. Και το αφήνουμε έτσι. Έχουμε πνευματικό, έχουμε πού να λειτουργήσουμε, πού να κοινωνήσουμε και τελειώσει. Δεν είναι έτσι. Όπως μάθαμε από τους αγιορείτες πατέρες, σε αυτόν τον αγώνα θέλει αίμα. Αίμα σημαίνει ότι, όπως μου είπε κάποιος, ξυπνάω τη νύχτα και σκέφτομαι αυτό που τα είπα. Μήπως δεν τα είπα σωστά, μήπως έκανα κάποιο λάθος, μήπως δεν το κατάλαβε κάποιος σωστά, μήπως αν δει να βοηθήσω, εγώ έκανα περισσότερη σύγχυση στην ψυχή εκείνου του ανθρώπου. Και όταν έχει αυτή την ταπείνωση ο ομολογητής της αλήθειας, εκεί ενεργεί η χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σίγουροι, βαδίζουμε έτσι με σιγουριά σε έναν δρόμο και δεν κοιτάμε προς τους άλλους να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν και αυτοί, και όταν μας λένε κάτι κακό αμέσως χάνουμε την ηρεμία μας, σημαίνει ότι ακόμα δεν φτάσαμε να είμαστε αληθινοί ομολογητές της πίστος. Θα πάθουμε πολλά. Επειδή ο διάβολος δεν θέλει κανένα να ομολογήσει τον Χριστό και εμείς δεν θέλουμε κανένας άνθρωπος να μην σώζεται. Και γι' αυτό, επειδή το βιβλίο ήταν χοντρό, το κάναμε και αυτό το φινάλιο μετά, το οποίο περιέχει τη μελέτη του Γερονοσάβα για το πέμπτο κείμενο της Συγνώμης Κρήτης. Και εδώ στο εξώφυλλο
έβαλα μία εικόνα με την Ιερά Σύνοδο της Ρουμανίας, αλλά η όλη ιεράρχηση είναι με την πλάτη, έτσι είναι η φωτογραφία. Και πιο κάτω βάλαμε μία προσευχή προς τον Χριστό να βοηθήσει αυτούς τους ιεράρχες να γυρίσουν με το πρόσωπο στην αλήθεια, να μην κάθονται με την πλάτη προς την αλήθεια. Και στην ερώτηση με ποια ευλογία βγάλατε αυτό το φυλάριο, βάλαμε τους Αγίους ομολογητές, τον Άγιο Φώτιο, τον Άγιο Μάρκο, τον Άγιο Γρηγόριο, και είπαμε και μέσα, βγήκε με την ευλογία αυτών των Αγίων, οι οποίοι στα χρόνια τους είχαν περισσότερα προβλήματα από εμάς, περισσότερους πειρασμούς και πιο φοβερούς και πιο δυνατούς, αλλά ο Χριστός ζει και ο Χριστός βοηθάει πάντα, και γι' αυτό να μην φοβόμαστε τίποτα. Βλέπετε πως τα κανόνισε ο Χριστός. Εγώ είμαι 1500 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου και πέρασα σήμερα από εδώ και βρεθήκαμε εδώ, και αύριο θα μπορέσουμε και να λειτουργήσουμε και να βοηθήσουμε και μια κατάσταση η οποία έγινε έτσι, όπως μου έλεγε ένας πιστός από την Βέρεια όταν ήμουν εκεί. Λέει ότι όταν έχει θυσία για ένα μεγαλύτερο διάστημα, λέει οι πρώτες ημέρες και οι τελευταίες ημέρες είναι οι πιο πονηρές. Στις πρώτες, επειδή ο διάβολος δεν θέλει ο άνθρωπος να νηστεύει και να προσεύχεται, και οι τελευταίες για να χάσει ο άνθρωπος την χαρά του μετά από την νηστεία και να είναι να μην είναι ήσυχος όταν έρθει η μέρα της πανηγύρισης. Αλλά όπως και με αυτό κλείνω, όπως το βλέπουμε, μετά που κάναμε αποτύχηση, ο Θεός άλλαξε ολόκληρη τη ζωή μας. Η ζωή μου μέχρι τότε είχε πολλά καλά αποτελέσματα, αλλά τόσο έντονη χάρη που έδωσε ο Χριστός μετά που κάτι υποφέραμε για το όνομά Του και για την αγάπη Του, αυτά δεν συγκρίνονται με ό,τι έγινε παλαιότερα. Γι' αυτό για όλα δοξάζουμε τον Χριστό και ελπίζουμε το ίδιο πράγμα να το κάνουμε και αν βρεθούμε σε μια φυλακή ή σε ένα δάσος ή σε ένα σπίτι ή στην πρόωρα του θανάτου, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε και πώς θα φύγουμε. Θυμάμαι τον νέο μάρτυρα, τον πατήρ Ντανιήλ Σισόεκ από τη Ρωσία, ο οποίος έκανε πολύ για αποστολή, και μια μέρα αυτός ήταν μέσα στην εκκλησία, μπήκε ένας και τον σκότωσε. Κανένας δεν το περίμενε αυτό, εκτός από τον Άγιο, ο ίδιος που είπε πριν από λίγες μέρες στην πρεσβυτέρα του τι πρέπει να κάνει άμα φύγει αυτός και τι πρέπει να μην κάνει για να μην χάσει την ψυχή της. Ήξερε, επειδή ο Θεός, ο Χριστός το αποκάλυψε μάλλον, ήξερε ότι έρχεται και η ώρα όταν σφραγίζουμε την ομολογία με την ίδια τη ζωή μας. Γιατί και ένα χαρτί μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις εκεί. Γίνεται έγγραφο όταν βάλεις μια υπογραφή και περισσότερα επίσημο όταν βγάλεις μια σφραγίδα. Εμείς πήραμε μια σφραγίδα την ώρα της βαπτίσεως μας, τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Και θα δώσουμε λόγο για αυτήν τη σφραγίδα. Όπως μας έλεγε όταν πήγα στο Εκκλησιαστικό Λύκειο, στο σεμινάριο στην Ρωμανία, και μας έλεγε ο πνευματικός μας, και μια μέρα
να είστε σε αυτό το σχολείο, μετά θα δώσετε λόγο στον Θεό, επειδή δεν ανήκετε πια στους εαυτούς σας, ανήκετε στον Χριστό. Και θα γράψει επάνω στο μέτωπο σας, αυτός είναι του Χριστού. Αυτοί που τώρα αποτυχίστηκαν από την αίρεση, έχουν επάνω τους αυτό το σφράγισμα. Είμαστε του Χριστού. Δεν θέλουμε ούτε παραπάνω, ούτε λιγότερα. Μας φτάνει αυτό, επειδή μετά το θάνατο δεν θα συναντήσουμε ούτε τον Πατριάρχη, ούτε τον γείτονα, ούτε τους γονείς μας, αλλά τον Χριστό θα συναντήσουμε, ο οποίος θα μας κρίνει. Γι' αυτό, έχοντας αγάπη προς όλους, την ζωή μας να την κατευθύνουμε όπως θέλει ο Χριστός και όπως μας αποκαλύπτει ο Χριστός. Εγώ προσωπικά δεν έχω άγχος, επειδή κοιτάω την ζωή μου μόνο για μία μέρα. Τι θα γίνει σήμερα. Αύριο, άμα συμπληρωθούμε από το κρεβάτι, θα δούμε τι θα γίνει και αύριο. Και κάθε μέρα θαυμάζω για ό,τι κάνει και πώς κάνει και πώς επεμβαίνει ο Χριστός μέσα στην ζωή μου και στην ζωή όλων μας. Και θα πω ακόμα ένα παράδειγμα, το οποίο έγινε τώρα στο καράβι που γυρίσαμε από την Αίγινα το μεσημέρι. Ήρθε μια κυρία, μια Ρουμάνα, η οποία μένει στην Αίγινα και η μητέρα της πέθανε στο Βουκουρέστι. Και δεν βρήκε αυτή εισιτήριο για να πάει με το αεροπλάνο. Πήρε το αμάξι της και τώρα για πρώτη φορά να πάει έτσι μόνη της 1500 χιλιόμετρα να φτάσει αύριο στη Γηδία. Και γνωριστήκαμε στο πλοίο, ήρθε σε μένα ακούγοντας ότι μιλούσα ρουμανικά και επειδή αυτό το ταξίδι εγώ το έκανα σχεδόν 80-90 φορές, της είπα πού να πάει και πώς να φτάσει στο Βουκουρέστι. Μετά από 10-15 λεπτά ήρθε ένα ανδρόγυνο και μου είπαν ότι και αυτοί Ρουμάνοι, οι οποίοι είχαν μια κυρία η οποία είχε τη μητέρα της στην Αίγινα, αυτή εργαζόταν σε μια οικογένεια και πέθανε χθες. Αυτοί ήρθαν από τη Ρουμανία για να κάνουν τα χαρτιά και να φέρουν μετά το σωρό της αυτής της κυρίας στη Ρουμανία και τώρα δεν είχαν με τι να πάνε πίσω πιο γρήγορα. Και τελικά αυτή που φοβόταν να πάει μόνη της βρήκε δύο με τους οποίους πήγα μαζί και έτσι βοηθάει ο Θεός πάντα αρκεί εμείς να κάνουμε το θέλημά Του. Και για να κάνουμε το θέλημά Του πρέπει να ζητήσουμε από Αυτόν να μας αποκαλύψει το θέλημά Του. Γιατί αν πεθάνουμε και βρεθούμε μπροστά στον Χριστό και θα μας πει συγγνώμη αλλά είσαι ψεύτης. Γιατί Κύριε, γιατί κάθε φορά σχεδόν που είπες γεννηθήτω το θέλημά σου, εννοούσες γεννηθήτω το θέλημά μου. Δηλαδή, όταν λέμε κάθε φορά το Πάτερ ημών, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό να μην το λέμε ούτε γρήγορα, ούτε χωρίς νου, αλλά να το πούμε καρδιακά για να μας βοηθήσει ο Χριστός να μας φωτίσει και τα αποτελέσματα δεν ανήκουν σε μας. Όταν και ο Πάπας, ερχόμενος στη Ρουμανία, μιλούσε για αυτοί που έκαναν αποτύχηση στη Ρουμανία και εμείς που είμαστε λίγοι, τι τον ενδιαφέρει αυτόν ότι είναι 3-4 χιλιάδες οι οποίοι έκαναν αυτό το πράγμα. Τους καίει επειδή αυτοί ομολογούν και υπηρετούν τον διάβολο. Τους καίει ο Χριστός, εμείς ελπίζουμε να τους βοηθήσει ο Χριστός, γιατί η Θεία Χάρη καίει τους αμαρτωλούς, αλλά φωτίζει τους αληθινούς πιστούς. Και
να τους επιστρέψει ο Χριστός και εγώ προσωπικά ελπίζω ότι και ο Πατριάρχης και ο Βαρθολομαίος να ξαναγίνει ο Ορθόδοξος και για την εποχή να γίνει και μάρτυρας. Γιατί άμα ομολογήσει τον Χριστό, βέβαια θα γίνει και μάρτυρας. Έχει περισσότερα από μας έχει αυτή την ευκαιρία, επειδή ξέρει πολλά από τα σχέδια των οικουμενιστών και τα προωθεί. Και γι' αυτό εγώ στα πνευματικά μου παιδιά συνήθως τους λέω να κάνουν μετάνοιες περισσότερες για τους οικουμενιστές, για την μετάνοια τους και λιγότερες για τον εαυτό τους. Γιατί έτσι δείχνουμε ότι δεν μισούμε κανένα, μόνο τον διάβολο. Δεν κάνουμε μετάνοιες για τον διάβολο, κάνουμε για τον διάβολο συνάνθρωπο, να τον φωτίσει ο Θεός, να τον επιστρέψει. Γιατί και ο Χριστός είπε ότι δεν θέλει τον θάνατο του αματού, αλλά να ζήσει αυτός. Ευχαριστώ. Πρωτού αρχίσουμε τις ερωτήσεις, να πω και εγώ δύο λόγια. Διότι ο αγώνας που γίνεται εναντίον του οικουμενισμού δεν είναι ένας αγώνας που έχει ξεκινήσει χωρίς σκοπό και χωρίς νόημα. Εν πρώτης, αυτός ο αγώνας γίνεται από ανθρώπους και πρέπει να γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε την πνευματική του ζωή. Δηλαδή, στα πλαίσια της πνευματικής ζωής ενός ανθρώπου και του πνευματικού αγώνα ενός ανθρώπου, συμπεριλαμβάνεται και ο αγώνας υπέρ της πίστεως, της ομολογίας. Όταν ένας άνθρωπος έχει την σωτηρία του πρώτου οφθαλμού του και κοιτάζει πώς θα ενωθεί με τον Θεό και πώς θα μπορέσει να κατορθώσει η σωτηρία του, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να νοιαστεί είναι να διατηρήσει την πίστη του όπως την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες και οι Απόστολοι. Πολύ σημαντικό αυτό. Χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να σωθούμε, διότι δεν μπορούμε να κτίσουμε καμία αρετή. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ξεκάθαρα ότι οι αιρετικοί δεν μπορούν να καταργαστούν καμία αρετή. Πολλοί το θεωρούν ότι είναι κάτι ακραίο, αλλά αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι αλήθεια των Αγίων Πατέρων. Οπότε αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο εναντίον κάποιων ανθρώπων ή όπως μας λένε, ή όπως είπε ο Πάτερ Κυπριανός, ότι πολλές φορές μας λένε και σε εμάς ότι κάνουμε ένα κήρυγμα μίσους, ότι μισούμε τους ανθρώπους, κάθε άλλο. Όταν λέμε την αλήθεια και όταν διδάσκουμε την αλήθεια, όχι τη δικιά μας, αλλά του Χριστού, του Ευαγγελίου, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων, των Οικουμενικών Συνόδων, τότε αποδεικνύουμε ότι πραγματικά αγαπάμε τον άνθρωπο και πραγματικά αγαπάμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αυτοαλήθεια και είναι αυτοαγάπη. Δεν μπορούμε να έχουμε αλήθεια χωρίς αγάπη και αγάπη χωρίς αλήθεια. Αγαπάμε αληθεύοντας και αληθεύουμε εν αγάπη. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα συνδεδεμένα μεταξύ τους, τα οποία δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε. Όταν τα χωρίσουμε, τότε πέφτουμε στην αίρεση. Αυτός ο αγώνας λοιπόν δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος γίνεται εναντίον κάποιων ανθρώπων, αλλά γίνεται εν πρώτης για τη δικιά μας την ψυχή. Και όπως είπε και ο πατέρας Κυπριανός, εμείς αισθανόμαστε αναπαυμένοι και ήσυχοι, διότι δεν προσπαθούμε να πείσουμε κανέναν, ούτε προσπαθούμε να επιβάλλουμε τη γνώμη μας. Λέμε την αλήθεια του Χριστού και αυτό που έκανε οι Άγιοι Πατέρες. Μάλιστα, το έχω πει στον πατέρα Κυπριανό πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και με τους άλλους Αγιώτες Πατέρες. Στο Άγιον Όρος, όταν κάνουμε τις ακολουθίες, συνήθως το πρώτο με το δεύτερο ψαλτήρι βάζουμε ανάγνωση, ιδιαίτερα στο χειμώνα που είναι μεγάλη νύχτα. Βάζαμε λοιπόν πάντα αναγνώσεις των δύο στων Αγίων. Κάθε μέρα λοιπόν, ο Άγιος που εορταζότανε, διαβάζαμε 4-5 φύλλα από τον συναξαριστή των δύο του. Σε όλους τους βίους που διαβάζαμε, ομολογητές ή μάρτυρες, βλέπαμε την αγάπη που είχε ο Άγιος για τον Χριστό, τον αγώνα που έκανε για την κάθαρση της καρδιάς του, της ψυχής του και την ομολογία που έδινε σε κάθε συναξάρι. Ήταν καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Οπότε
όταν αρχίσαν και τρέχανε πλέον τα γεγονότα και μεγαλώναμε κι εμείς και γινόμαστε πλέον μοναχοί που είχαν περάσει χρόνια και βλέπαμε την κατάσταση και αρχίσαμε και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι, οι ηγούμενοι, οι επίσκοποι και αρχίσαμε και το ψάχναμε και μέσα αυτό το θέμα, άρχισε και μας προβλημάτιζε η στάση που κρατούσαν, που κρατούσε η διοίκηση εκκλησία. Και λέγαμε για ποιο λόγο, αφού διαβάζουμε αυτά που διαβάζουμε, δεν κάνουμε και αυτά που κάνανε οι Άγιοι. Ιδιαίτερως όταν διαβάζαμε το βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ή του Αγίου Φωτίου ή διαβάζαμε τον Άγιο Θεόδωρο στο Δίτη, μου ερχόταν αυτομάτως η σκέψη ότι εμείς κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα. Αντί δηλαδή να συνταχθούμε με τον Χριστό και να μαρτυρήσουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό. Εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, συντασσόμαστε με τους διώκτες της Εκκλησίας, που ήταν επίσκοποι πατριάρχες, που είναι επίσκοποι πατριάρχες, και κάναμε ακριβώς το αντίθετο που κάνανε και οι πατέρες. Να πάνε κόντρα δηλαδή στο ρεύμα, όπως είπε ο πατέρας Παρκυβραίος πάλι, για τον Άγιο Μάξιμο. Πήγε κόντρα σε όλους. Και όμως αυτός ο Άγιος, ο Άτλας της Ορθοδοξίας, όπως ονομάζουμε και τον Άγιο Φώτιο, κράτησε την Ορθοδοξία ζωντανή. Και τα δόγματα, αυτά που δογμάτισε και η διδασκαλία του ήταν αυτή, μαζί με το Αγίου Σοφρονίου του Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, ήταν αυτή που έδωσε τις λύσεις και χρησιμοποίησαν οι πατέρες στην Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό λοιπόν εμείς δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Και αυτός είναι ο Οικουμενισμός. Δηλαδή, αυτή η αίρεση είναι αντιπνευματικό το τρόπο δουλεύει μέσα στην Εκκλησία, και κοσμικοποιεί, εγκοσμικοποιεί, δηλαδή την κάνει εγκόσμια την Εκκλησία πλέον. Είναι μια Εκκλησία η οποία είναι χιλιαστική. Δεν έχει καμία σχέση με την θριαμβεύουσα Εκκλησία του Χριστού, καμία σχέση με το Ευαγγέλιο που κηρύσσει ο Χριστός και οι Απόστολοι, που θα γιορτάσουμε αυτές τις μέρες αύριο, και δεν έχει καμία σχέση με το σταυρικό φρόνημα που μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. Διότι μας είπε ότι αποβίσετε ημίν, αυτή η μαρτυρία μολογική που θα δώσουμε, εις μαρτύριον. Σήμερα οι περισσότεροι, μου έλεγε ο επίσκοπος Χανίων όταν κατέβαινα κάτω και κάναμε συζητήσεις και κάναμε κάποιες ομιλίες, μου έλεγε ότι φοβίζω τον κόσμο επειδή τους έλεγα ότι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή. Απίστευτο. Και το έλεγα, μα κάποια στιγμή, σεβασμιότατε τότε, ας πούμε, μην ορεύουμε ακόμα, μα κάποια στιγμή θα φύγουμε, θα πεθάνουμε από αυτή τη ζωή. Τι να φοβηθούμε. Θα φοβηθούμε τον μετά ταύτα, αυτό που έχει εξουσία, να μας πάει στην κόλαση ή στον παράδεισο. Αυτό πρέπει να φοβηθούμε. Και όχι τον θάνατο. Αυτό λοιπόν που διδάσκουμε σήμερα οι Οικουμενιστές είναι ένας αντιπνευματισμός, αντίχριστος αντιπνευματισμός, ο οποίος μας λέει ότι να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή χωρίς σταυρό, χωρίς μαρτύριο, κατάλυση του Ευαγγελίου, όλες οι θρησκείες σώζουν, για να μπορέσουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτό μας δίδαξαν οι Απόστολοι. Και αυτοί που λένε ότι σήμερα ότι είναι οι συνεχιστές των Αγίων Αποστόλων και οι επόμενοι των Αγίων Αποστόλων είναι επόμενοι των Αγίων Αποστόλων σήμερα επίσκοποι που κάνουν ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που κάνουν οι Άγιοι Αποστόλοι. Ποιος από τους επισκόπους σήμερα μαρτυρεί την αλήθεια? Όχι να μαρτυρήσει για την αλήθεια, δεν το συζητάμε, μαρτυρεί την αλήθεια. Ποιος από τους επισκόπους? Κανένας. Δυστυχώς κανένας. Και αυτούς που περιμέναμε και είχαμε και κάποια ελπίδα, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με τον Πάτερ, και από τον Αχπάπτη και από τον Πυραιός, όχι μόνο διαψευστήκαμε, αλλά κάνουν ακριβώς τα αντίθετα. Αυτός είναι ο Οικουμενισμός. Κατατρώει τα σωτικά της Εκκλησίας, διότι μας διδάσκει ένα Ευαγγέλιο χωρίς σταυρό, χωρίς μαρτύριο, χωρίς άσκηση, χωρίς Χριστό. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το ανοιχθούμε. Μπορούμε να ανοιχθούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά την πίστη μας δεν μπορούμε να την πουλήσουμε. Πουλιέται η πίστη σήμερα. Και την πουλάνε οι επίσκοποι, την πουλάνε οι ιερείς, αυτοί που είναι το ιερατείο, δηλαδή όπως πούλησε και σταύρωσε τον Χριστό τότε το ιερατείο, δυστυχώς σήμερα το ξανακάνει. Και ο Χριστός ξανασταυρώνεται για μια φορά ακόμα. Όχι πως εμείς δεν προσευχόμαστε για τους ανθρώπους. Ίσα ίσα που η προσευχή μας είναι πρώτα για τις μισούς και αδικούς και καταρρωμένους μας. Έτερον εκάτερον. Αλλά όμως δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει και να δίνουμε τη δικιά μας ομολογία. Αυτό μας ζητάει σήμερα ο Χριστός. Είναι μέρος, πολλοί λένε ότι κοιτάξτε την πνευματική σας ζωή και αφήστε τις ομολογίες. Μα η ομολογία είναι το απάβασμα της πνευματικής ζωής.
είναι, αν δούμε λίγο τους μακαρισμούς που ξεκινάει «Μακάρι ταπεινή την καρδία» και συνεχίζει, στο τέλος φτάνει «Μακάρι αστρότητα μηδίσουσι μας και διώξουσι και έποσιν πάν πονέων με μακαδημών ψευδόμενοι ένε και νεμού». Δηλαδή, φτάνει στο τέλος σε αυτούς που ομολογούν. Γιατί η ομολογία απαιτεί να έχεις και την αρετή. Δεν έρχεται από μόνη της η ομολογία. Η ομολογία είναι μια πορεία της πνευματικής ζωής που φτάνει στο τέλος. Γι' αυτό και βλέπετε, οι Άγιοι Απόστολοι αρχίζουν το κήρυγμα μετά την Πεντηκοστή. Έχουν το Άγιο Πνεύμα, είναι φωτισμένοι, είναι και καθαρμένοι, έχουν φωτιστεί, έχουν θεωθεί και μετά αρχίζουν το κήρυγμα και να προσελκύουν την προσέλκυση των ανθρώπων και των εθνών στο χριστιανισμό. Πολλοί φυσικά θα πούνε, εμείς είμαστε και καθαρμένοι, είμαστε φωτισμένοι. Η πίστη πρέπει να ομολογείται και ο Άγιος Θεόδωρος του Στουρβίτης λέει, μην πεις αν είσαι στρατιώτης, αν είσαι ιδιώτης, αν είσαι φούρναρης ή αν είσαι αγρότης ή αν είσαι ένας απλός ιδιώτης ή αγράμματος. Πρέπει να ομολογείς την πίστη σου διότι είμαστε βαπτισμένοι. Όχι ότι δεν θα κάνουμε την πνευματική μας ζωή και δεν θα προσπαθήσουμε να καθάρουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας και να πλησιάσουμε στο Θεό, αλλά αυτό είναι ένα μέσο η ομολογία. Έχουμε τόσα παραδείγματα, τον Άγιο Βονιφάτιο, ο οποίος ήταν σε δύο μεγάλες αμαρτίες, στην πορνεία και ήταν και μέδισος, και όμως με την ομολογία του, με το μαρτύριο του, τον γιορτάζουμε Άγιο. Δεν μπορούμε να έχουμε προσκόμματα και να μας λένε ότι αν είμαστε Άγιοι θα κάνουμε την ομολογία μας. Όχι, είμαστε αμαρτωλοί όλοι μας και εμείς είμαστε περισσότεροι από όλους. Αλλά αυτό δεν μας κολλεί να κάνουμε την ομολογία μας και να κάνουμε τον αγώνα μας και ενάντια στην αμαρτία και ενάντια στην αίρεση. Διότι όπως είπαμε αυτή τη στιγμή, στην Εκκλησία μέσα έχει μπει η αίρεση του Οικουμενισμού, έχει κατοχυρωθεί συνοδικά και πρέπει όλοι μας να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Δεν σώζουμε εμείς την Εκκλησία. Σωζόμαστε μέσα στην Εκκλησία δια του αγώνος εναντίον της αιρέσεως. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτός ο αγώνας και εδώ και στη Ρουμανία και στις άλλες χώρες και προσπαθούμε να είστε ενωμένοι. Αυτό που είπε ο πατέρας Κυπριανός, το βιβλίο «Ενωμένοι στην υπηρεσία του Χριστού» δεν ήταν τυχαίο. Διότι αυτό που γίνεται, ο Χριστός το κάνει, το κάναμε εμείς. Πού ήξερα εγώ τον πατέρα Κυπριανό και πού με ήξερε ο πατέρας Κυπριανός. Και πού γνωριζόμασταν οι Αγίοι τις Πατέρες με όλους αυτούς που γνωριστήκαμε και κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Αυτό είναι εκ Θεού. Είναι ένα από τα θαυμάσια του Θεού, το οποίο μπήκανε και πάρα πολλοί πειρασμοί πολλές φορές και μεταξύ μας, όπως είναι το ανθρώπινο. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού και με την ταπείνωση που δείξαμε και με την αγάπη, τα ξεπερνούμε. Γιατί κανένας δεν είναι λάθητος και όλοι μας κάνουμε λάθη. Και θυμάμαι μια φορά ο πατέρ Κυπριανός μου είχε γράψει ένα μήνυμα. Και μου λέει, πάτε, άμα κάνεις αυτό, εγώ δεν θα έχω κοινωνία μαζί σου. Και το έγραψα, του λέω, πάτε μου, σε αγαπάω για αυτό το πράγμα, επειδή είσαι αυστηρός στην πίστη σου. Αλλά δεν το έχω κάνει αυτό, αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν είχε γίνει, ας πούμε. Έτσι πρέπει να είμαστε, στην πίστη μας. Δεν διαπραγματευόμαστε την πίστη μας. Όλα τα άλλα τα διαπραγματευόμαστε. Αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε. Και γι' αυτό γίνεται αυτός ο αγώνας. Φυσικά θα ευχόμαστε για όλους τους Ορθόδοξους που έχουν πέσει στην πλάνη του Οικουμενισμού να ξυπνήσουν, διότι αυτή είναι και μια από τις αποστολές μας, έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να χτυπήσουμε αυτή την λερναία ύδρα που επικρατεί αυτή τη στιγμή μέσα στην Εκκλησία μας. Δεν θα πω κι εγώ παραπάνω, θα δώσω το λόγο σε εσάς, όποιος θέλει κάποιος να ρωτήσει. Ήδη μου έχουν γίνει κάποιες ερωτήσεις, αλλά αν κάποιος θέλει από εσάς, να απαντήσει και ο πατέρας Κυπριανός. Τα ξέρετε όλα? Για τη Ρουμανία. Ο αγώνας που γίνεται, τι γίνεται. Γίνεται με πολύ χαρά. Με πολλούς πειρασμούς. Σχεδόν σε όλη τη Ρουμανία τώρα υπάρχουν ιερείς οι οποίοι έχουν κάνει την αποτύχηση. Κάναμε και μερικά παρεκκλήσια μέσα στα οποία λειτουργούμε.
γράφουμε βιβλία, κάνουμε συνάξεις. Υπήρχαν και οι πειρασμοί που έγιναν και εδώ στην Ελλάδα. Μερικοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει πια χάρη μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας και πήγαν με τους στηρίστες. Έκαναν αναβάπτιση. Στηλίστες είναι οι παλιωμερολογίτες στα ρουμανικά. Υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι λένε ότι μεταξύ αληθείας και ψεύματος υπάρχει και μια τρίτη κατάσταση. Αυτοί που είναι οι οποίοι κοινωνούν με την αίρεση και δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι είναι αιρετικοί. Αλλά μόνο αυτοί που εν γνώση ομολογούν την αίρεση, σαν να πεις ότι πρέπει να ξέρεις ότι αρρώστησες για να είσαι άρρωστος. Δεν μπορεί να γίνεις άρρωστος χωρίς το θέλημά σου. Γιατί μέσα στην Εκκλησία τώρα ο Οικουμενισμός έτσι ενεργεί πολύ κρυφά και με μεγάλη πονηρία, χωρίς να καταλαβούν οι άνθρωποι τι γίνεται. Και ειδικά στη Ρουμανία έχουν αυτό το πρόβλημα ότι εδώ και πολλές δεκάδες οι περισσότεροι δεν βαπτίστηκαν σωστά. Ειδικά στην περιοχή που μένω και εγώ, στην Τρανσυλβανία, επειδή εκεί σε ορισμένα μέρη όπως είναι και ο νομός που μένω εγώ, οι παπικοί είναι περισσότεροι και εμείς είμαστε μειονότητα μέσα στην χώρα μας. Αυτοί έχουν μια μεγάλη επίδραση και μετά από 1945 πάρα πολλοί άνθρωποι, Ορθόδοξοι, δηλαδή μπήκαν μέσα στην Εκκλησία, νόμισαν ότι έγινε αυτό, αλλά οι ιερείς δεν τους βάπτισαν σωστά. Και γι' αυτό δεν φωτίζονται οι άνθρωποι με την Θεία Χάρη και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αλήθεια, τι σημαίνει αίρεση, ότι είναι το καθήκον μας να πούμε την αλήθεια, ότι είναι κάτι προαιρετικό. Και υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο βέβαια στην Ελλάδα δεν το έχετε τόσο πολύ, ότι πολλοί νομίζουν ότι είναι Ορθόδοξοι, αλλά δεν φωτίστηκαν με τη Θεία Χάρη για να είναι όντως Ορθόδοξοι, κοινωνούν μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και κάθε φορά που μιλάμε με τους ανθρώπους, τους λέμε ότι δεν θέλουμε να τους πείθουμε, να διαβάσουν, να ελέγξουν αυτά που τα λέμε εμείς, αν είναι σωστά, αν βρούμε ότι κάνουμε λάθη να μας πούν και εμάς. Έχουμε έτσι ένα άγγιγμα πάντα για την συζήτηση και φαίνονται τα αποτελέσματα. Ειδικά τον τελευταίο καιρό είχα την χαρά να γνωρίσω ανθρώπους οι οποίοι μετά τη Σύνοδο της Κρήτης και στη Ρουμανία και στο εξωτερικό, γιατί έχουμε πάνω από 5 εκατομμύρια άτομα τα οποία δουλεύουν στο εξωτερικό λόγω της φτώχειας στη Ρουμανία, και ορισμένοι από αυτούς αμέσως μετά τη Σύνοδο της Κρήτης αποτυχίστηκαν, δεν το είπαν, μελέτησαν για πολύ καιρό ό,τι γράψαμε, ό,τι λέγαμε, και μετά που πέρασε ο καιρός, ένα-δύο χρόνια, έφτασαν σε αυτή την κατάσταση να νιώθουν ότι χρειάζονται έναν πνευματικό που να πάνε για τη Θεία Λειτουργία, να εξομολογούνται, γιατί άμα κάτσουν μόνο στο σπίτι με την προσωπική προσευχή, μπορεί να μπει κι αλλιώς η πλάνη και να φτάσουν σε μια κατάσταση που σκέπτονται πολύ προτεσταντικά και νομίζουν ότι έχουν μια προσωπική επαφή με τον Χριστό, δεν χρειάζονται ιερέα, εκκλησία κτλ. Και χάρηκα ότι γνώρισα
δεκάδες τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι χωρίς να ξέρει ο κόσμος, έκαναν και αυτόν τον αγώνα μέσα στην οικογένεια τους και έφεραν και πολλούς άλλους στην αληθινή οδό της ομολογίας. Τέτοια είναι η κατάσταση. Τώρα είχαμε και την επίσκεψη του Πάπα. Έβγαλε το κράτος τώρα και κάτι νομίσματα με την εικόνα του Πάπα. Όπως έχετε εδώ τα 50 λεπτά και τα δικά μας 50 λεπτά, φέρνω τώρα την εικόνα του Πάπα και έτσι οι άνθρωποι χωρίς περισσότεροι να το καταλάβουν και να το ξέρουν και να το δουν, θα έχουν και μέσα στις τσέπες τους την εικόνα του υπηρέτη του Αντιχρίστου. Όταν ήρθε αυτός στη Ρουμανία, είπε μόνο το Πάτερ ημών με τον Πατριάρχη, αλλά μετά από δύο μήνες αυτός έβγαλε την απόφαση να αλλάξει το Πάτερ ημών. Κάτι το οποίο το ακούσατε και στην Ελλάδα. Βέβαια δεν το άλλαξε τώρα πρόσφατα, αυτό έχει γίνει εδώ και χρόνια και τότε σκεφτόμαστε σε εκείνο το Πάτερ ημών που το είπε. Ποιες ήταν οι φράσεις που τις χρησιμοποίησε. Γιατί λέει ότι στην αρχή είπε αυτό στα λατινικά, το Πάτερ ημών, και όταν είπε ο Πατριάρχης με τους ανθρώπους που ήταν εκεί παρόντες, είπαν το Πάτερ ημών στα ρωμανικά, αυτός πάλι το είπε. Δηλαδή, θέλεις ή δεν θέλεις, στην προσευχή με τους αιρετικούς έγινε. Αλλά όπως, γιατί είναι πολλοί Ρουμάνοι που δουλεύουν στην Ιταλία και έπιασαν και αυτόν τον ιό, αυτήν την νόσο ότι ο Πάπας είναι Άγιος άνθρωπος, μόνο να τον δεις και σώζεσαι, και έτσι μιλάμε τώρα και στη Ρουμανία. Έφυγε αυτός μετά που έκανε μία δική τους λειτουργία χωρίς Χριστό με πάνω από 100.000 ανθρώπους και όλος ο κόσμος είδε μία χώρα στην οποία ο Πάπας κάνει ό,τι θέλει, οι Ορθόδοξοι μόνο χαμογελούν και μετά κρύβονται και αυτή είναι η κατάσταση μέσα στον Οικουμενισμό. Αυτή, τώρα που μιλούσε ο Γέροντας, σκεφτόμουν να ρωτήσουμε τους Οικουμενιστάς πού ακριβώς βρίσκεται ο Χριστός μέσα στην θρησκεία σας. Μόνο να τους ρωτήσουμε αυτό και θα ταράσω πάρα πολύ. Πού βρίσκεται ο Χριστός, να μας πείτε πού είναι η θέση του. Το κλείσατε μόνο μέσα στις εικόνες, μέσα στα κυβότια και τελείωσε, όπως έγινε τώρα πρόσφατα με το πιστεύω εδώ στην Αγιαλά, ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και δηλαδή... Σέρες, στη Σταυρούπολη δεν έγινε αυτό. Σταυρούπολη, όχι. Στο Βαρνάβας. Που έδωσε και είπε το πιστεύω με το Φιλιόγβε. Ο βουλευτής να το πει με το Φιλιόγβε και μετά στην ανακοίνωση, στην επίσημη της Μητροπόλεως, να πούν ότι ο ίδιος ο βουλευτής μετά που έκανε το λάθος μπήκε μέσα στο ιερό και ζήτησε συγγνώμη και με αυτό όλα τελείωσαν, σημαίνει ότι κανένας από εκεί, εκτός από αυτούς που το κατάλαβαν και έφυγαν εκείνη τη στιγμή που άκουσαν την αίρεση μέσα στην εκκλησία, οι άλλοι πηγαίνουν ζάβα στην εκκλησία. Εις κρίμα και κατάκρινο. Εις κρίμα και κατάκρινο, ναι. Και εμείς είχαμε αυτό το πειρασμό μετά την επανάσταση του 89, η οποία βέβαια δεν ήταν αληθινή επανάσταση, έφυγαν οι κομμουνιστές και ήρθαν κομμουνιστές και οικουμενιστές, τα πάντα. Και έφυγε ο λαός. Και λέγαμε ότι μέσα στη φτώχεια που ήμασταν και πολύ μακριά από τον Θεό, τι πρέπει τώρα να κάνουμε. Και για πάρα πολλά χρόνια η διδασκαλία μέσα στους ναούς ήταν να έρθετε στην Εκκλησία. Να είστε παρόντες στις ακολουθίες. Και σιγά σιγά ο κόσμος έτσι έμαθε, όπως και εδώ στην Ελλάδα. Τι κάνουν οι περισσότεροι Έλληνες.
πηγαίνουν και ανάβουν το κερί τους. Δεν είναι αυτό. Άναψα το κερί και έφυγα. Και το λέω εγώ, με, ας το πω έτσι, με καλή περηφάνεια. Σε όλους, σε όλα τα πανεγύρια, τα ελληνικά, εδώ στην Ελλάδα, στον Άγιο Νετορόσο, στον Άγιο Νεκτάριο, στον Άγιο Σπυρίδωνα, στον Άγιο Λουκά, στον Άγιο Εφραίμ, 85% που έρχονται για την Θεία Λειτουργία δεν είναι από την Ελλάδα. Είναι από Ρουμανία και Ρωσία. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για την Θεία Λειτουργία. Και να σας πω ένα περιστατικό το οποίο έγινε πριν από τη Σύνοδο της Κρήτης για να δείτε πώς ενεργεί η χάρη. Ήταν το πανηγύρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αιγινά, ήρθαμε κι εμείς 1500 χιλιόμετρα έτσι μία ολόκληρη μέρα και νύχτα και φτάσαμε το πρωί στην Θεία Λειτουργία. 17 πούλμαν ήρθαν τότε από τη Ρουμανία, εγώ με το αμάξι μου και με την οικογένεια και πήγαμε στο μεγάλο ναό της Μονής, λειτουργήσαν οι αρχιερείς, ήταν πάρα πολύ ωραία και μίλησε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος. Ο Μητροπολίτης, ναι, ναι. Και βέβαια στα ελληνικά. Και δίπλα μου, εγώ δεν λειτουργήσα επειδή ήμουν μόνο επισκέπτης και δεν εξήγησε κανένας. Δίπλα μου ήταν δύο κυρίες ηλικιωμένες, οι οποίες φορούσαν και τα παραδοσιακά ρούχα τα ρουμανικά. Και μετά από τη Θεία Λειτουργία που φύγαμε όλοι μέσα στο καράβι, αυτές συζητούσαν. Και μεταξύ άλλων είπε μία, τι ωραία μίλησε εκείνος ο επίσκοπος. Βέβαια, αυτό στα ελληνικά. Αυτές τις φορές χωρίς να ξέρουν την γλώσσα. Και άλλη απαντάει, λέει, πάρα πολύ ωραία. Εγώ νομίζω ότι μίλησε για την αγάπη του Χριστού. Και εγώ εκείνη τη στιγμή σαφιάθηκα πάρα πολύ και της πλησίαζα και λέω, όντως, γι' αυτό μίλησε. Το θέμα της ομιλίας ήταν η αγάπη του Θεού. Και επειδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι της αποκάλυψε ο Θεός το θέμα της ομιλίας, της είπα και τις κύριες ιδέες τις οποίες τις έλεγε ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης. Και βλέπετε, όταν ο άνθρωπος θέλει μόνο τα του Θεού, ο Θεός του δίνει όλα. Όταν ο άνθρωπος θέλει τα δικά του, τα κοσμικά, τα συμφέροντα, παραμένει με αυτά και στο τέλος όλα αυτά είναι ένα τίποτα, ένα μεγάλο τίποτα. Γιατί, όπως έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όταν έχεις ειρήνη με τον κόσμο, σημαίνει ότι είσαι σε πόλεμο με τον Θεό και όταν είσαι σε πόλεμο με τον κόσμο, με την καλή έννοια, ναι, ότι λες την αλήθεια, μολογείς την αλήθεια, έχεις ειρήνη με τον Θεό. Αυτό δεν το σκέφτονται πολύ, ότι, το ξαναλέω, μετά από τον θάνατο, η συνάντηση μας θα είναι με τον Χριστό. Προσωπική συνάντηση και αποτελεστηματική συνάντηση. Ναι. Και τότε τι θα έχουμε μαζί μας. Ούτε χρήματα, ούτε οικογένεια, ούτε τίποτα. Τι σημαίνει ότι να μην αγαπάς περισσότερα τους δικούς σου, ναι, όπως λέει ο Χριστός, όποιος αγαπάει πατέρα και μητέρα δεν, υπέρ εμού, δεν είναι άξιος. Ναι. Γιατί το λέει αυτό ο Χριστός. Και εγώ το σκέφτηκα πολλές φορές και το κατάλαβα μία στιγμή, όταν ήμουνα στο εξωτερικό και σκεφτόμουν στην οικογένεια μου και άρχισα να κλαίω. Και εκείνη τη στιγμή λέω, τώρα για την οικογένεια μου κλαίω. Αλλά για τον Χριστό, όταν κάνω αμαρτίες, γιατί δεν κλαίω. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή εγώ αγαπώ περισσότερα την οικογένεια μου από τον Χριστό. Αυτό θέλει ο Χριστός. Όταν μέσα σε μία οικογένεια, και υπάρχουν πολλές οικογένειες με τέτοιους πειρασμούς, ο ένας, οι δύο, είναι για την αληθή πίστη ή τον ενδιαφέρει απλά η σωτηρία, ναι, όχι υγεία και σωτηρία, τότε θα έχει πόλεμο. Αλλά αν έχει πόλεμο και έχει μαζί του ή μαζί της τον Χριστό, δεν φοβάται τίποτα. Και φαίνεται ότι έχει τον Χριστό, όχι μόνο από ό,τι λέει με το στόμα.
Φαίνεται και από την συμπεριφορά. Γιατί είναι μερικοί οι οποίοι τους πιάνει έτσι κάποιος γνώστος έτσι και λένε για τους άλλους, για όλη την οικογένεια, ότι είναι τρελή και δεν ξέρω τίποτε, θα πάνε στην κόλαση και όλα αυτά. Όταν η συμπεριφορά είναι σεμνή και τίμια και με αγάπη, έρχονται και τα αποτελέσματα. Και σας θέλω να αναφέρω πολύ σύντομα εδώ ένα παράδειγμα. Το 2008 γνώρισα έναν παπικό, έναν νέο, ο οποίος ήταν από την Ουγγαρία. Και αυτός ήρθε στην Ελλάδα και πήγαμε μαζί με, και με αυτόν και με άλλους στον Άγιον Όρος. Και αυτός ήρθε για να γνωρίσει την Ορθοδοξία. Μόνο αυτό. Έφτασε στον Άγιον Όρος και μετά από τρεις μέρες έγινε η βάπτιση του. Γιατί έκανε αυτός δύο πράγματα, δύο θαύματα. Κάτι απλό, έχασε την βέρα του, μια βέρα, ήταν στην μεγιστήρα. Τώρα θα πάει στο σπίτι, τι θα πει στην γυναίκα του, ότι πήγα στο Όρος και... και προσευχήθηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα να τον βοηθήσει. Και αμέσως την βρήκε. Και μετά έγινε η βάπτιση του, γύρισε ο άνθρωπος στη χώρα του και σχεδόν κάθε 6 μήνες μου στέλνει email και μου λέει «Πάτε, έγινε η Ορθόδοξη και η μαμά μου». Μετά έγινε ο Ορθόδοξος και ο πατέρας μου και ο αδελφός μου και η τελευταία ήταν η γυναίκα του μετά από 10 χρόνια. Το όνομα του είναι Παύλος τώρα. Παλαιά ήταν Τσόπο, ένα ουγγαρικό όνομα. Και λέω «Παύλε, πώς κάνεις, πώς τους φέρνεις αυτούς τον Χριστό» και λέει «Δεν κάνω τίποτε». «Πώς δεν κάνεις τίποτε, κάτι πρέπει να κάνεις», όπως έλεγε και στους συναξάρι. Και λέει «Εγώ απλά ζω Ορθόδοξα. Νηστεία είναι νηστεία, προσευχή είναι προσευχή, ελεημοσύνη είναι ελεημοσύνη, συγχώρηση είναι συγχώρηση, αυτό. Δεν λέω τίποτε για την πίστη μου, μόνο αν βλασφημούν ή λένε κάτι εναντίον, τότε παίρνω θέση και λέω «Κοιτάξτε, αυτό που λέτε δεν είναι σωστό και δεν είναι καλό να πούμε κάτι εναντίον του Θεού, επειδή πρώτα απ' όλα ο Θεός μας αγαπάει, δεν μας έκανε τίποτε κάπου». Και έτσι με την συμπεριφορά του, αυτός ο βαπτισμένος άνθρωπος, ο λαϊκός, έφερε όλη την οικογένεια του στην Ορθοδοξία. Απλά και σύγχρονα πράγματα. Κάποιος άλλος. Ποια είναι η άποψή σας για το κανόνα, είναι δυνητικός και αν υπάρχουν στη Ρουμανία πατέρες ναι. Να λένε κάτι πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπρογραμμίσω το εξής. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχουν απόψεις. Όταν ρωτάτε, δεν το λέω για εσάς, γενικά, ναι. Όταν ρωτάμε κάποιον για θεολογικά προβλήματα, αν έχει άποψη, άμα πει «η άποψη μου είναι η εξής», σημαίνει ότι είναι προτεστάτης. Ή αιρετικός. Ή αιρετικός, ναι. Γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να έχουμε απόψεις, επειδή ό,τι διδάσκει η Εκκλησία φέρνει την σφραγή του Αγίου Πνεύματος και τη ζωή των Αγίων. Ναι. Αυτοί που έπεσαν στο δεύτερο πειρασμό που σας είπα προηγουμένως, ότι μιλάνε για την δυνητικότητα του κανόνους, πάντα στην θεολογία πρέπει να κοιτάμε όχι μόνο τι λέει ένας άνθρωπος, αλλά τι αποτελέσματα φέρνει αυτά που τα λέει, δηλαδή προς τα που πάμε. Ναι, γιατί έτσι είναι και η ζωή. Δεν κάνουμε μόνο κύκλους, πηγαίνουμε προς μια κατεύθυνση και έχουμε ένα σκοπό. Αυτή στην αρχή έτσι το είπαμε. Να χρησιμοποιούμε την οικονομία, να μην φοβήσουμε τον κόσμο. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Σιγά σιγά έφτασαν να είναι σε κοινωνία με επισκόπους οι οποίοι μνημόνευαν τους ερετικούς και μετά, τώρα πρόσφατα το έμαθα, προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους, τους λίγους που είναι ακόμα μαζί τους, ότι είναι οι εκλεκτοί του Θεού.
τους κοινωνάνε πολύ συχνά, είναι 3-4 πατέρες στη Ρουμανία οι οποίοι κάνουν αυτό, τους κοινωνούν πολύ συχνά, χωρίς εξομολόγηση. Βέβαια, αυτό στην Ελλάδα μπορεί να φαίνεται κανονικό, αλλά στη Ρουμανία κάθε κοινωνία έχει την δική της εξομολόγηση πριν. Και έφτασαν και σε αυτό το σημείο που το έκαναν και οι άλλοι να δώσουν τη θεία κοινωνία στο σπίτι. Δηλαδή τα αποτελέσματα ποια είναι, ότι δεν υπάρχει πια ομολογία, υπάρχει μόνο συμβιβασμός, να τα βρούμε μεταξύ μας, να υπάρχει ειρήνη και στο τέλος όλοι σιωπούν. Δεν μιλάνε για τα δόγματα της πίστεως, επειδή λένε ότι αυτά ξεπερνούν τα όρια της κατανόησης των ανθρώπων. Εμείς κάθε φορά που μιλάμε για την Ορθοδοξία προσπαθούμε να τα πούμε απλά. Γιατί η Ορθοδοξία είναι το σώμα του Χριστού. Αυτό είναι το κεφάλι της Ορθοδοξίας και ένα σώμα όταν το κοιτάς δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις που είναι τα χέρια, που είναι η καρδιά, που είναι τα πόδια. Και γιατί το λέω αυτό, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάπου λέει κάτι πολύ ωραίο, ότι να μην κοιτάς ότι εσύ είσαι το πόδι και ο άλλος είναι, ας πούμε, τα νεφρά, το μάτι. Ναι? Δεν εξαρτάται από το μέγεθος του οργάνου, αλλά εξαρτάται αν κάνει σωστά ή όχι, αν εκπληρώνει σωστά την λειτουργία του μέσα στο στόμα. Αυτό είναι. Δηλαδή, είναι πειρασμός και να μην κάνουμε τίποτε, και είναι πειρασμός και να τα κάνουμε όλα μόνο για μας. Και για τους άλλους, ο Θεός να τους φωτίσει. Εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας, γιατί κάπου στο Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός ότι αν κάνουμε το καθήκον μας, να πούμε ότι μόνο αυτά που έπρεπε να τα κάνουμε, αυτά τα κάνουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα να πούμε στο τέλος ότι εγώ σήμερα έκανα περισσότερα από όσα έπρεπε. Πάντα βρισκόμαστε πιο χαμηλά. Γι' αυτό να κάνουμε το καθήκον μας και ο Άγιος Λουκάς, ο γιατρός, πώς έγινε αυτός ιερέας και επίσκοπος. Τι τον έφερε όχι μόνο στην πίστη, αλλά στην υπηρεσία του Χριστού. Ότι διάβασα μέσα στο Ευαγγέλιο ότι οι καρποί είναι πλούσιοι, αλλά οι υπηρέτες είναι λίγοι. Και τότε λέει, Κύριε, αν είναι λίγοι, κάνε με και εμένα έναν υπηρέτη σου. Και έτσι τον έκανε ο Χριστός. Και το λέω αυτό γιατί προχτές πήγαμε και στον Άγιο Λουκά, στην Ιερά Μονή Σαρβατά, και αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή να αφήσει 4 παιδιά, είχε πεθάνει η γυναίκα του Γιάννη, να αφήσει 4 παιδιά και λόγω της ομολογίας του να πάει 11 χρόνια στην εξορία, μετά να χάσει και την όρασή του, αλλά μέχρι τέλος να παραμείνει γνήσιος ελάχης του Χριστού, αυτό σημαίνει ότι αγαπούσε τον Χριστό. Τώρα που ήρθε ο γέροντας στη Ρουμανία και είχαμε 3 ομιλίες, οι περισσότερες ερωτήσεις στη Ρουμανία είναι, αλλά σε εκείνη την περίπτωση μήπως μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, μήπως μπορούμε να ομολογήσουμε, αλλά όχι τόσο. Δηλαδή είναι κάτι ιδιωτικό έτσι των Ρουμάνων, να βρουν μία παραθυράκια. Ναι, παραθυράκια. Ναι. Και εμείς σε κάθε τέτοια ερώτηση απαντούσαμε ότι αν υπάρχει αγάπη για τον Χριστό, δεν χρειάζονται άλλες λύσεις. Και μετά που το είπαμε σχεδόν 20-25 φορές, σταματήσαν τέτοιες ερωτήσεις. Μέχρι την επόμενη μέρα που αλλού άρχισαν πάλι. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το κέντρο. Αγαπάμε τον Χριστό ή δεν αγαπάμε τον Χριστό. Αν αγαπάμε τον Χριστό, τότε στην κρίση, μετά τον θάνατο, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στον Χριστό στην ερώτηση τι έπαθες για τον Ρωμάνο. Αν δεν πάθαμε τίποτε, θα είμαστε τίποτα. Να συμπληρώσω και εγώ μερικά για τον γεννητισμό που έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στη Ρουμανία, διότι αυτή η αντιπατερική άποψη
που έχουν κάποιοι είναι αντιπατερική και θα μου επιτρέψετε να πω είναι και αιρετική. Διότι αλλοιώνει το φρόνημα και όχι μόνο, αλλοιώνει όλη την διαχρονική στάση των πατέρων απέναντι στην αντιμετώπιση των αιρέσεων. Δηλαδή, αυτοί που λένε ότι ο 15ος κανόνας είναι δυνητικός και όποιος θέλει να τον κάνει και όποιος θέλει να τον κάνει έχει τιμή, αλλά όποιος δεν τον κάνει είναι και αυτός ορθόδοξος, αυτοί δυστυχώς αναιρούν τον αγώνα των Αγίων Πατέρων. Και όχι μόνο αναιρούν, βλασφημούν πάνω στον αγώνα των Αγίων Πατέρων, διότι τους θεωρούν στην ουσία ότι δεν χρειαζόταν να γίνει αυτός ο αγώνας. Δηλαδή και για ποιο λόγο εμείς, αν είναι προαιρετικός, αν είναι προαιρετικό να κόψεις το μνημόσυνο, για ποιο λόγο να χάσουμε αυτά που είχαμε, που για μας είναι χαρά μας και τιμή μας που τα χάσαμε για τον Χριστό. Αυτά που είχαμε, τα μοναστήρια μας, τις προϊσταμενίες μας και όλα, και να κάνουμε αυτό, αφού μπορούμε να είμαστε και ορθόδοξοι χωρίς να κόψουμε το μνημόσυνο. Και αυτό έλεγε ο Αγίος Μάξιμος. Προσέξτε λίγο, αυτή είναι μια πλάνη. Αυτοί που το λένε άνθρωποι είναι πλανεμένοι. Και προσευχόμαστε στο Θεό να επιστρέψουν στην πατερική παράδοση. Γιατί προφασίζονται, μάλλον να σας κάνω μια πολύ μικρή ιστορική διαδρομή, πώς έγινε, πώς βγήκε αυτή η άποψη ότι ο κανόνας είναι προαιρετικός και δυνητικός, όποιος θέλει τον κάνει. Το 1933, κατόπιν εντολής των προϊσταμένων της Λαύρας, από εκεί έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά κακά τη Λαύρα, ο μοναχός Γεράσιμος Μενάγιας έβγαλε ένα πόνημα, το οποίο ήταν η πρώτη φορά που ανέφερε μέσα ότι αυτοί που κόβουν το μνημόσυνο, καλά κάνει και το κόβουν το μνημόσυνο, ήθελαν τότε να χτυπήσουν τους ζηλωτές, οι οποίοι δεν είχαν δημιουργηθεί ακόμα οι διάφοροι σύνοδοι, έτσι. Ήτανε διακοπή μνημοσύνου τότε, καθαρή διακοπή μνημοσύνου, χωρίς επισκόπους και χωρίς να έχουν δημιουργηθεί σύνοδοι. Τότε λοιπόν έλεγε ο Γεράσιμος Μενάγιος ότι αυτοί που κόβουν το μνημόσυνο καλά κάνουν και αυτοί που δεν το κόβουν και αυτοί καλά κάνουν. Εκεί ξεκινάει. Και αυτό το πράγμα έρθε και έδεσε με τον χαράλαμπο τον Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είπε ότι είναι δυνητικός ο κανόνας και όσοι δεν κόβουν το μνημόσυνο και έχουν ορθόδοξο φρόνημα, είναι και αυτοί ορθόδοξοι. Θέλω να πω, ως χριστιανοί θα πρέπει πάντα να προσπαθούμε και να το κάνουμε το έργο για την πίστη μας. Να γινόμαστε τέλειοι χριστιανοί. Ναι. Όταν λοιπόν ο κανόνας μιλάει ότι πρέπει να κάνουμε διακοπή μνημοσύνου, αυτοί που δεν. Αυτοί προφανώς κάνουν το τέλειο, αυτό που λέει ο κανόνας. Αυτοί που δεν το κάνουν αυτό. Αυτοί που δεν το κάνουν δημιουργούν σχίσμα στην Εκκλησία. Διότι λέει ο κανόνας πολύ ξεκάθαρα ότι αυτοί που διακόπτουν την κοινωνία με τους αιρετικούς επισκόπους που δεν έχουν ακόμα καταδικαστεί από σύνολο, έτσι. Αυτοί όχι μόνο λέει δεν δημιουργούν σχίσματα στην Εκκλησία, γιατί στο προηγούμενο έλεγε ότι αυτοί που διακόπτουν την κοινωνία με τον επίσκοπό τους, όχι για λόγους αιρέσεως, αυτοί δημιουργούν σχίσμα. Αυτοί όμως που το κάνουν για λόγους αιρέσεως, όχι μόνο δεν δημιουργούν σχίσμα, αλλά και διαφυλάσσουν την Εκκλησία από τα σχίσματα και τις διαιρέσεις του τέστην. Αυτοί που δεν το κόβουν το μνημόσυνο, δημιουργούν σχίσμα και διαιρέσεις στην Εκκλησία. Γιατί μνημονεύουν επισκόπους που είναι αιρετικοί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει επιτίμιο, αυτό το πράγμα είναι μια μεγάλη πλάνη. Λοιπόν, στο προηγούμενο, αν πούμε ότι ο κανόνας αυτός έχει δύο μέρη, το πρώτο μέρος που λέει ότι αυτοί που κόβουν το μνημόσυνο εκτός λόγω αιρέσεως, τότε αυτοί δημιουργούν σχίσμα, έτσι, και έχουν επιτίμιο. Αυτοί που δημιουργούν σχίσμα λοιπόν έχουν επιτίμιο. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πολύ ωραία ότι αυτοί που σχίζουν την Εκκλησία δεν τους ξεπλένει ούτε το αίμα του μαρτυρίου. Στο δεύτερο λοιπόν μέρος λένε ότι αυτοί που κόβουν το μνημόσυνο όχι μόνο σχίσμα δεν δημιουργούν, αλλά και διαφυλάσσουν την Εκκλησία από τα σχίσματα. Του τέστην, όπως είπαμε, αυτοί που δεν κόβουν δημιουργούν σχίσμα στην Εκκλησία, που το σχίσμα έχει επιτίμιο. Και αν διαβάσετε και άλλες επιστολές του Αγίου Αθανασίου προς Ρουφινιανόν επίσκοπο,
θα δείτε μέσα, ένα παράδειγμα σας λέω. Υπήρχαν κάποιοι ιερείς, οι οποίοι είχαν ορθόδοξο φρόνημα, δεν είχαν κόψει όμως τον μνημόσυνο των αιρετικών επισκόπων, με το λογισμό ότι αν θα το έκοβαν και θα έκοβαν την κοινωνία, θα τους εκδίωκαν από τις συνορίες τους και έτσι το ποιμνιό τους θα περιέπεφτε στους αιρετικούς. Και γι' αυτό το λόγο δεν κόψαν το μνημόσυνο. Και αυτοί δικάστηκαν. Ήταν καλός ο λογισμός τους, αθωώθηκαν λόγω του λογισμού που είχαν, αλλά δεν ήταν ότι δεν ήταν ένοχοι, ήταν ένοχοι. Διότι μνημονεύανε και γι' αυτό δικάστηκαν, γιατί άμα δεν είσαι ένοχος δεν δικάζεσαι. Αθωώθηκαν όμως, δεν καταδικάστηκαν, διότι έδειξε ποιήκεια η σύνοδος και δεν τους κατεδίκασε γιατί δεν κόψανε το μνημόσυνο με καλό λογισμό και για να κάνουν κάτι καλό στην Εκκλησία, όχι πως δεν είχαν λάθος. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να κάνεις για να αντιμετωπίσεις μία αίρεση μέσα στην Εκκλησία είναι να τη χτυπήσεις στη ρίζα της. Του τέστην δεν μπορείς να έχεις κοινωνία με τους αιρετικούς. Αυτό το λένε όλοι οι πατέρες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός μας λέει αυτός που συμφιλιάζει με τους αιρετικούς είναι εχθρός του Χριστού. Και όλοι οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι δεν μπορούμε να μνημονεύουμε αιρετικούς. Προσέξτε και μια άλλη λεπτομέρεια. Το έχουμε συζητήσει με τον Πατέρα Κυπριανό πολλές φορές. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτό. Όταν οι κανόνες μιλάνε ότι δεν πρέπει να μνημονεύουμε αιρετικούς και για αιρετικούς, δεν μιλάει για τους καταδικασμένους αιρετικούς. Ποιος εχέφρον και έχουν σώστας φρένας άνθρωπος θα εννοήσει ότι οι κανόνες μιλάνε για καταδικασμένους αιρετικούς, μα με τους καταδικασμένους αιρετικούς δεν έχουμε έτσι και αλλιώς κοινωνία. Μιλάει για τους αιρετικούς που δεν έχουν ακόμα καταδικαστεί από σύνοδο, όπως είναι οι σημερινοί οικουμενιστές. Αυτούς κόβουν το μνημόσυνο, όχι του Πάπα. Του Πάπα δεν τον μνημονεύουμε έτσι και αλλιώς. Δεν μιλάει για τον Πάπα και για τους αιρετικούς που είναι καταδικασμένοι και εκτός Εκκλησίας. Μιλάει για τους αιρετικούς που είναι εντός της Εκκλησίας λόγω ότι δεν έχουν ακόμα καταδικαστεί από σύνοδο. Όχι πως είναι εντός Εκκλησίας, εκτός είναι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η θεώρηση ότι είναι δυνητικός ο κανόνας, εκτός ότι καταλύει όλη την παράδοση και την πετάει στον κάθετο των αχρήστων, των πατέρων και τις πατέρες και την πράξη των πατέρων, την πετάει στο καλάθι των αχρήστων, είναι εντελώς αντιπατερική και αυτό το έχουμε πει και πολύ μαζί, γιατί είμαστε σκληροί, δεν είμαστε σκληροί. Αν δεν εφαρμόσουμε τους κανόνες, δεν πρόκειται να έρθει η ειρήνη και η ορθοδοξία μέσα στην Εκκλησία μας. Απλά πράγματα. Θέλω να συμπληρώσω με 2-3 πράγματα. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο και πηγαίνει στην εταιρεία και του λένε, θέλεις πιο φτηνό, θέλεις να έχει και αυτό και το άλλο, θέλεις να είναι full option. Στο τέλος, ό,τι και να πάρει, αυτοκίνητο θα είναι. Η διαφορά θα είναι στις λεπτομέρειες. Και τότε, ανθρώπινα σκεφτόμενοι, μπορούμε να πούμε, όταν μιλάμε για την πίστη, υπάρχουν, ας πούμε, 10 λύσεις. Και η μία είναι η καλύτερη, η άλλη είναι κατώτερη, η άλλη καλή, η άλλη είναι δυνητική, ξέρω, ναι, δεν είναι έτσι. Και θα σας δώσω 2 παραδείγματα για να καταλαβαίνετε ότι η μοναδική λύση όταν υπάρχει αίρεση είναι διακοπή μνημοσύνου. Και παίρνουμε τα παραδείγματα από την ιστορία. Επειδή στον 5ο αιώνα υπήρχε ένας θεολόγος στη Δύση, βέβαια τότε η Δύση ήταν Ορθόδοξη, ναι, ο Βικέντιος της Λερίκης, ο οποίος έδωσε για πρώτη φορά μας άφησε τον ορισμό της Ορθοδοσίας. Τι σημαίνει Ορθοδοσία? Και λέει, η Ορθοδοσία είναι αυτό που πίστευαν οι άνθρωποι πάντα, παντού, και χωρίς διακοπή, έτσι, να μην υπάρχει ένας χρόνος χωρίς να πιστεύσουν έτσι. Δηλαδή, αυτό που πιστεύουμε εμείς σήμερα είναι ορθόδοξο, αν και πριν από 2.000 χρόνια
πριν από 1500, πριν από 1000 χρόνια ήταν το ίδιο. Τι θέλω να πω. Όλοι οι Οικουμενικοί Σύνοδοι έγιναν λόγω του αγώνος που το έκαναν αυτοί που έκαναν αποτύχηση. Αυτή είναι μια ιστορική λεπτομέρεια, πολύ σημαντική, την οποία δεν την μάθαμε και δεν την μαθαίνουμε στην θεολογική σχολή, αλλά έτσι έγινε. Και για να καταλάβουμε ότι όντως έτσι έγινε, πάλι θα πάμε στην ιστορία, τι έγινε μετά τη σύνοδο της Τετράδας Φλωρεντίας. Γύρισαν όλοι στην Κωνσταντινούπολη, δεν υπέγραψε μόνο ο Άγιος Μάρκος, ο Ευγενικός, ξέρετε, και ο λαός διέκοψε τον δημόσιο των αιρετικών και την κοινωνία μαζί τους. Δεν πήγαν δηλαδή στην Εκκλησία εκεί που λειτουργούσαν αυτοί οι επίσκοποι ή οι ιερείς αυτών. Μετά από 3 μήνες, εκτός από 2 επισκόπους οι οποίοι μετά έγιναν καρδινάλοι στην Δύση, τους έκανε ο Πάπας, όλοι οι άλλοι πήγαν πίσω την υπογραφή τους. Μετά από 3 μήνες. Δηλαδή, η δύναμη πάντα είναι του λόγου. Αυτό το είπε και μια εγκύκλειος των Ορθοδόξων Πατριαρχών το 1848, η οποία μιλάει και λέει ότι ο υπερασπιστής της πίστεως είναι ο λόγος. Από εκεί ξεκινά. Γιατί μπορεί πολλές φορές οι κληρικοί να έχουν συμφέροντα, θέσεις και ξέρετε. Ναι. Εγώ ήμουν πολύ ψηλά. Εγώ έχασα όλα και η γυναίκα μου έχασε τη θέση της και δόξα του Θεού μετά άρχισαν τόσες χαρές και τόσο μεγάλες που νιώθουμε ήδη ότι είμαστε στον Παράδεισο. Η διαφορά είναι ότι ακόμα υπάρχουν πειρασμοί. Στον Παράδεισο, άμα φτάσουμε, δεν θα έχει πειρασμό. Δηλαδή, η διακοπή μου, η μνημοσύνη μου φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Ενεργείο δεν θα κάνουμε εμείς ούτε σύνοδο, ούτε θα πάρουμε αποφάσεις, εμείς ενημερώνουμε. Εμείς θέλουμε να προκαλέσουμε σύνοδο. Ναι, εμείς κάνουμε αυτό το έργο το οποίο είναι σαν υπόβαθρο, σαν να κάνεις το θεμέλιο ενός σπίτιου. Σαν να βρεις τα απαραίτητα για να κάνεις αυτό το θεμέλιο. Όλα τα ενεργεί ο Χριστός. Εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο, όπως είπα, περιμένουμε κάθε φορά που αν κάνουμε λάθος και κάποιος θα βρει κάπου στους Αγίους Πατέρες ότι κάνουμε και λέμε κάτι λάθος, ναι, τότε είμαστε υποχρεωμένοι και είμαστε ανοιχτοί να το δεχτούμε. Και να το διορθώσουμε. Γι' αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο που με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να βγει πρώτα σε μετάφραση και μετά στα ελληνικά, αυτό το βιβλίο που το έγραψε ο πατήρ Ευγένιος, ο οποίος μελέτησε τις αποφάσεις και όλα τα έργα των Αγίων Πατέρων γύρω στις 9 οικουμενικές συνόδους και από εκεί παίρνει συμπεράσματα πώς σκέφτεται η Εκκλησία. Γιατί πολλές φορές εμείς λέμε ο πατήρ Σάβας έχει αυτή την άποψη. Ο Τάδε είπε αυτά. Τελικά υπάρχει άλλα θέματα στην Εκκλησία. Υπάρχει. Είναι η Οικουμενική Σύνοδος. Μόνο αυτή. Και στην Οικουμενική Σύνοδο πώς σκεφτόταν οι πατέρες. Τι κάνανε. Και σε αυτό το βιβλίο από 3 μεγάλους τόμους με όλα τα συγγράμματα που έγιναν σε εκείνη την περίοδο, σε κάθε σύνοδο, βγάλει ο πατήρ Ευγένιος κείμενα και μου άρεσε αυτό ότι λέει ότι δεν επεμβαίνει στα κείμενα, να πει ότι ξέρετε αυτό το κείμενο σημαίνει δηλαδή να κατευθύνει τον άνθρωπο, την άποψή του προς μια κατεύθυνση. Όχι. Λέει βγάλει τα συμπεράσματα από μόνοι σας. Ναι. Και από εκεί μάθαμε κι εμείς, γιατί από πού να ξέρουμε εμείς πώς να κάνουμε αυτό τον αγώνα. Ναι. Μάθαμε από τον Χριστό μέσω των Αγίων Πατέρων. Και η Εκκλησία πάντα σε όλους τους συνόδους αυτό έκανε. Πριν την καθαίρεση του αιρετικού έλεγε ότι
οι αιρετικοί κοινωνούν προς κρίμα και μετά από την καθαίρεση αυτοί δεν είναι πια κληρικοί, έχασαν τη χάρη τους. Αυτό είναι. Και για να μην φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση ενώπιον μια συνόδου και να καθαιρεθούμε, τότε πρέπει να είμαστε μακριά από την αίρεση, με κάθε έννοια. Και σε αυτό μας βοηθάει η διακοπή μνημοσύνη. Είναι κάτι τόσο απλό, επειδή βλέπετε, είχαμε και εμείς αυτό το πειρασμό, να μην αναφέρουν όχι μόνο το όνομα του επισκόπου, αλλά να βγάλουν από την αίτηση ό,τι έχει σχέση με τον αρχιεπίσκοπο, με την ερωσύνη. Αυτό είναι λάθος. Βγάλουμε μόνο το όνομα, επειδή η θεολογία του ονόματος στην Ορθοδοξία είναι η ουσία της Ορθοδοξίας. Δεν προσκυνάμε έναν Θεό ο οποίος είναι τρία πρόσωπα. Χωρίς την θεολογία του προσώπου δεν υπάρχει Ορθοδοξία. Γι' αυτό ο Ζησιουλάς, ο Μητροπολίτης, πήρε αυτή τη θεολογία του προσώπου και την άλλαξε και έφτασε να μιλήσει για το αλάθητο και για τον πρώτο στην Ορθοδοξία, όπως το σκέφτεται ότι είναι ο Ιουδαϊκός Πατριάρχης. Και γι' αυτό η διακοπή μνημοσύνου φέρνει αυτό το αποτέλεσμα με πολύ σιγουριά, χωρίς να πέσει ο άνθρωπος ούτε στην αίρεση ούτε σε σχίσμα, αυτός διαφυλάται την πίστη και σώζεται. Αυτό είναι. Ναι. Πριν από 10 χρόνια, σε μια ομιλία στην Βέρεια, μια κυρία ρώτησε τον ομιλητή. Υπάρχουν πολλές αρετές. Εγώ τώρα πώς μπορώ να φτάσω να εκπληρώσω όλες αυτές τις αρετές. Είναι δύσκολο. Και προσευχή και νηστεία και αγάπη και τα πάντα. Και η απάντηση ήταν φοβερή. Λέει, αν θέλεις μία αρετή εκεί και προσπαθείς να την κερδίσεις, εκείνη η αρετή θα φέρει στην ψυχή σου την επόμενη. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Θεό, τον συνάνθρωπο και να μην προσέρχεται. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ποιος είναι? Αγάπη, συγχώρηση, ανέχεια, τέτοια, ναι. Ανεκτικότητα. Ανεχεία είναι πτώχεια. Και γι' αυτό κάθε μέρα μπορεί εγώ να αγαπώ τον Χριστό περισσότερα ή λιγότερα από τους άλλους. Εγώ νομίζω ότι η καλή ερώτηση για τον εαυτό μας είναι, εγώ καταλαβαίνω σήμερα πόσο πολύ με αγαπάει ο Χριστός. Είχαμε έναν καθηγητή, ο πατήρ Δημήτριο Στενιμάε, ο μεγαλύτερος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο οποίος είπε, ο Θεός είναι αγάπη και ξέρουμε ότι μας αγαπάει και αυτή η αγάπη του Θεού ζητάει από μας μία απάντηση. Και όταν εμείς απαντάμε στην αγάπη του Θεού, τότε εμείς ζούμε αληθινά. Και λέει, η ζωή μας από την γέννηση μέχρι τον θάνατο είναι η απάντησή μας στην αγάπη του Θεού. Θετική ή αρνητική. Βέβαια. Αυτά αλλάζονται. Ναι. Κάθε μέρα και κάθε στιγμή μπορούν να αλλάξουν. Αλλά όταν κοιτάω τι πρέπει εγώ να κάνω και τι πρέπει να κάνω για τον άλλο πρόσωπο, δεν με ενδιαφέρει αν το άλλο πρόσωπο κάνει το καθήκον. Εγώ αγαπάω τον Χριστό, εκφράζω αυτή την αγάπη με ευγνωμοσύνη. Εγώ νομίζω ότι μέσα στην θεολογία η ευγνωμοσύνη είναι βασική. Όλη η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι μια ευγνωμοσύνη. Χωρίς αυτό έχουμε μόνο ζητήματα, μόνο θέλουμε. Περισσότερα και περισσότερα. Και ο Χριστός θέλει από μας περισσότερα, αλλά μας αφήνει χρόνο. Τον οποίο εμείς τον κάνουμε ότι είναι χρόνος μετανοίας.
Η μετάνοια είναι η αλλαγή του νου από την αμαρτία προς την αληθινή αγάπη. Γιατί και η αμαρτία είναι μια αγάπη. Δεν αμαρτάνει ο άνθρωπος επειδή το θέλει το νου. Αλλά αμαρτάνει, λένε άλλοι πατέρες, επειδή η καρδιά του αγαπάει την αμαρτία. Γι' αυτό εμείς να αγαπάμε τον Χριστό, για να σας πω, τώρα δεν ξέρω αν το καταφέρω, αλλά προσπαθώ. Ο ίδιος ο πατήρ Δημήτριος δίνει αυτό το παράδειγμα. Θα με βοηθήσει ο Γέροντας. Ο Θεός είναι σαν εκείνο το εργοστάσιο που βγάλει ρεύμα. Που παράγει ρεύμα. Ναι. Τα χοντρά τα καλώδια, τα οποία τα βλέπουμε εμείς έτσι στους κάμπους, είναι οι επίσκοποι. Ναι. Φέρνουν το ιατρικό ρεύμα από την παραγωγή του προς κάθε κάθε κατεύθυνση. Μετά που φτάνει σε ένα ορισμένο σημείο, εκείνος ο πυλώνας χωρίζεται και από εκεί το ρεύμα πηγαίνει σε πιο λεπτά καλώδια. Ναι. Αυτή είναι η αίρηση. Ναι. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, το καλώδιο είναι πιο λεπτό. Βέβαια, όχι πάρα πολύ λεπτό, γιατί αλλιώς χάνεται. Ναι. Και φτάνει στην πρίζα. Ναι. Κάθε σπίτι έχει πρίζες. Τώρα, άμα έχεις πρίζες και έχεις ρεύμα, δεν μπορείς να το καταλάβεις ότι έχεις ρεύμα αν δεν βάλεις κάτι στην πρίζα. Δηλαδή, μόνο πρίζες έτσι. Ναι. Όταν βάλεις κάτι στην πρίζα, χρησιμοποιείς το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο προέρχεται από το εργοστάσιο, ναι, για να εξυπηρετηθείς και εκείνο το μηχάνημα που το έχεις να λειτουργεί σωστά. Ναι. Και λέει ότι εμείς τελικά είμαστε οι πρίζες και ο συνάνθρωπος μας είναι αυτό που το βάλουμε μέσα στην πρίζα. Δηλαδή, ό,τι χάρη παίρνουμε από τον Θεό μέσω επισκόπων, ιερέων, διακόνων και φτάνει σε εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να το δώσουμε στους άλλους. Και οι άλλοι, ό,τι χάρη παίρνουν από τον Θεό, ναι, με την ίδια μέθοδο, αν δώσουν και σε εμάς, δημιουργείται ένα πνευματικό ίντερνετ, να το πω έτσι, ήταν ένα θεραίος ο οποίος το είπε έτσι, ένα πνευματικό ίντερνετ, δηλαδή μεταξύ μας είμαστε τόσο ενωμένοι επειδή μας ενώνει ο Θεός ο οποίος στέλνει τη χάρη του και μας ενώνει η αγάπη η οποία την έχουμε μεταξύ μας. Αυτό που κάνουμε εμείς με τους συγκλονιστές είναι ότι δεν είμαστε στην πρίζα τους. Και εγώ ήθελα να προσθέσω κάτι εδώ πέρα σε αυτό. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση, αλλά θα πρέπει να το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Και το πάμε και στη Ρουμανία. Αυτοί που κάνουν συνειδητά την διακοπή κοινωνίας με τους ακατάκριτους αιρετικούς, εκπληρώνουν τις δύο μεγάλες συντολές του Θεού. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές? Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης διανοίας και εξ όλης συνέσεως και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτός που κάνει την διακοπή μνημοσύνου συνειδητά όμως, όχι επειδή είναι προαιρετικό ή ότι είναι δυνητικός ο κανόνας, αλλά συνειδητά. Πώς γίνεται και αγαπάει το Θεό και αγαπάει και τον συνάνθρωπο και εκπληρώνει αυτές τις δύο εντολές? Αγαπάει το Θεό διότι η αίρεση σε χωρίζει από το Θεό και οτιδήποτε μας χωρίζει από τον Θεό το κάνουμε στην άκρη. Όταν λοιπόν ένας επίσκοπος ή ένας ιερέας ή ο πατέρας μου, η μητέρα μου ή ο ηγούμενός μου ή ο συλλειτουργός μου, οποιοδήποτε με χωρίζει από το Θεό, για την αγάπη του Θεού, όχι για αυτόν τον άνθρωπο επειδή τον μισούμε, τον κάνουμε πέρα. Και αυτή τη στιγμή εμείς διακόπτουμε την κοινωνία επειδή αγαπάμε τον Θεό και θέλουμε να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία Του. Παραλλήλως όμως, αυτό είναι και ένα μεγάλο κήρυγμα αγάπης και αληθείας. Διότι όποιος θέλει να είναι με τον Θεό δεν μπορεί να είναι και με τον διάβολο μαζί. Και αυτό το κήρυγμα, είδατε τι είπε προηγουμένως ο πατέρας Κυπριανός για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος με τη ζωή του έφερε κόσμο στην Ορθόδοξη πίστη. Και αυτό κάνουμε και εμείς.
Η ζωή μας είναι αυτή που πρέπει να διδάσκει. Τι είναι, διωκόμαστε για ποιο λόγο. Διότι κάνουμε διακοπή μνημοσύνη, διότι πάμε κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στη μασονία, κόντρα στην αίρεση, κόντρα στον οικουμενισμό, κόντρα στην εκοσμίκευση, κόντρα στο σκοταδισμό. Γιατί αγαπάμε τον Θεό και δίνουμε το παράδειγμα στους άλλους ανθρώπους. Το παράδειγμά μας θα δώσουμε. Αυτοί, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει πολύ ωραία ερώτηση. Σε αυτό υπάρχουν πολλές απόψεις. Αλλά τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, θα πούμε εμείς. Γιατί εγώ θα μπορούσα να πω την άποψή μου. Έτσι. Η Έκτη Οικουμενική Σύνοδος δίνει ανάδειγμα σε αυτούς που κοινωνούν με την αίρεση εν επιγνώση. Το ξέρω, Πατέρες Κυπριανός. Τα έχει γράψει αυτά στο βιβλίο. Είναι όμως σημαντικό να ξέρουμε ότι άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Και όταν είσαι εκτός Εκκλησίας, σώζεσαι. Τι λένε οι πατέρες. Οι πατέρες λένε ότι αυτός που κοινωνάει με ακοινώνητο και αυτός που κοινωνάει με αιρετικό, η μερίδα του θα μετρηθεί με τον αιρετικό. Δεν το λέω εγώ αυτό. Γιατί εμείς κάνουμε αυτόν τον αγώνα και λέμε όχι, δεν πρέπει, δεν κάνει, δεν δείχνει. Γιατί ο Άγιος Μάξιμος το έλεγε. Γιατί ο Άγιος Βασίλειος έλεγε μακριά από τους αιρετικούς. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε ότι αυτός που είναι φίλος με αυτούς θα καταδικαστεί και αυτός ως αιρετικός. Γιατί όλοι οι Άγιοι Πατέρες λέγανε μακριά από την αίρεση, ακόμα και από τους μη καταδικασμένους αιρετικούς. Σας το είπα αυτό. Δεν μιλάμε για τους καταδικασμένους αιρετικούς, θα είναι ανόητος κάποιος να πει μακριά από αυτούς, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε κοινωνία, έχουν καταδικαστεί. Μιλάμε για αυτούς που δεν έχουν καταδικαστεί ακόμα, του τέστην σήμερα είναι οι οικουμενιστές. Γιατί μολυνόμαστε στην πίστη τους. Συμμετέχουμε στην πίστη τους. Οπότε δεν έχουμε την ίδια πίστη, δεν πιστεύουμε στον ίδιο Θεό, οπότε ο Θεός θα μας απορρίψει. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν ο Χριστός έλεγε, άραγε όταν ο Υιός του ανθρώπου θα δει στη γη, θα βρει την πίστη, τι εννοούσε. Εννοούσε μήπως ότι ποιοι είναι αυτοί που θα σωθούνε, θα είναι ελάχιστοι, θα είναι ελάχιστοι. Να πούμε το άλλο. Στην Αποκάλυψη λέει ότι θα πει πάντας μικρούς και μεγάλους, ελευθερούς και δούλους να πάρουν το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα αντισταθούν. Θα είναι ελάχιστοι. Το λένε και οι Άγιοι Πατέρες. Άρα δεν είναι το θέμα αυτοί που τα κάνουν αυτά θα κολλαστούν. Δυστυχώς αυτοί που δεν συνάζουν με τον Χριστό σκορπίζουν. Και εμείς τι λέμε. Ότι πρέπει να συναχθούμε με τον Χριστό. Δεν πάει να πει ότι η αποτύχηση, προσέξτε, δεν πάει να πει ότι επειδή κάναμε αποτύχηση θα σωθούμε, ή ότι επειδή είμαστε ορθόδοξοι βαπτισμένοι θα σωθούμε. Θα σωθούμε αν τηρούμε τις συντολές του Θεού και κάνουμε και αποτύχηση. Έτσι, δεν είναι ότι κάναμε αποτύχηση, σωθήκαμε τώρα και είμαστε εμείς οι μόνοι σούπερ ορθόδοξοι. Όχι. Είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε μπρίζες κι εμείς. Και να δίνουμε την αγάπη μας και να μιλάμε με αγάπη πάντα και να ξυπνάμε τον κόσμο. Και το θέμα μας δεν είναι να καταδικάσουμε. Εμείς δεν καταδικάζουμε, δεν είμαστε σύνοδος να καταδικάσει. Εμείς είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί που προσπαθούμε εμείς να είμαστε μες στην Εκκλησία και να αφυπνίσουμε και τον ιερέα και τον άλλο χριστιανό και τον μοναχό και τον επίσκοπο όλους. Γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτό το που έπρεπε να κάνουν οι επίσκοποι το κάνουν απλοί ιερείς και απλοί μοναχοί. Λοιπόν, δεν είναι θέμα θα σωθούν ή όχι, είναι η σωτηρία. Είχε πει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, Κύριε, ποιος θα σωθεί. Λέει αυτό και τι είπε ο Χριστός. Για τους ανθρώπους είναι αδύνατο. Για το Θεό όμως δεν είναι αδύνατο αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι εύκολο να σωθεί κάποιος άνθρωπος. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι πολύ μεγάλο πράγμα που λέει και το λαϊκό άσμα, αλλά αυτό είναι όντως πολύ μεγάλο πράγμα και δεν κατορθώνεται εύκολα. Πρέπει να τηρήσουμε την πίστη στο ακέραιο. Και να κάνουμε και τις εντολές του Θεού. Δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε ακόμα περισσότερα. Ας σκεφτούμε ότι υπάρχει ένα τρένο και μερικοί άνθρωποι πηγαίνουν αυτό το τρένο. Κάποια στιγμή, ας πούμε, υπάρχει ένας κίνδυνος μπροστά. Κάποιος το καταλαβαίνει και τραβάει τον συναγερό του. Και αμέσως σταματάει το τρένο και έτσι δεν πέφτουν σε κίνδυνο και πειράσμα.
Τώρα, αυτός που τράβησε το στραγγέλο έκανε καλά, έκανε καλά. Μαζί με αυτή την ενέργεια του, αυτός μήπως έκανε κάτι κακό στους άλλους που ήταν μέσα στο τρένο. Όχι. Όταν έρθει η αστυνομία ή οι πυροσβέστες, ξέρω εγώ, το ασθενοφόρο, να δει τι έγινε και αν μπορούν να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τράβησε τον συναγγελμό, θα τον πιάσει η αστυνομία και θα τον φυλακίσει ότι έκανε κάτι κακό και σταμάτησε το τρένο. Κάπως έτσι γίνεται και με την αίσθηση. Και το δεύτερο παράδειγμα. Ας πούμε σε ένα νοσοκομείο, σε ένα τμήμα, μολύνονται όλοι από ένα νόσο. Μια στέγη. Και τελικά μπαίνει όλο το νοσοκομείο σε καραντίνα. Και στα ελληνικά έτσι είναι. Καραντίνα. Αυτό τι σημαίνει. Ότι για ένα διάστημα, μέχρι να νικήσουν την ασθένεια, κανένας δεν μπαίνει, κανένας δεν βγαίνει. Κάπως έτσι είναι και με την αίσθηση. Ναι. Τώρα, σημαίνει αυτό ότι αυτοί που είναι μέσα στο νοσοκομείο δεν είναι πια άνθρωποι? Δεν σημαίνει. Δεν λέμε εμείς ότι αυτοί που μπήκαν στην αίσθηση, οι άλλοι τους έβαλαν στην αίσθηση, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι τους έκαναν οι αρχαίες και οι ίδιοι. Ναι. Δεν λέμε ότι δεν είναι πια βαπτισμένοι ή χριστιανοί. Οι άλλοι τους έβαλαν μέσα στην αίρεση, δηλαδή έγιναν νοσηροί και δεν είναι πια... Είναι ασθενείς πλέον. Είναι ασθενείς. Έχουν την ασθένεια και προσπαθούμε να τους κάνουμε καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο τελικά ο άλλος, ο υπόλοιπος κόσμος θα τους σκοτώσει επειδή είναι η αιτία του προβλήματος. Ε. Δεν σημαίνει ούτε ότι οι ιατροί που δουλεύουν εκεί μέσα δεν είναι πια ιατροί, δεν σημαίνει ούτε ότι το νοσοκομείο δεν είναι πια νοσοκομείο, δεν θα κάψουμε το νοσοκομείο επειδή υπάρχει μια ασθένεια μέσα. Έτσι και με την αίρεση, εμείς δεν πολεμάμε ούτε το νοσοκομείο, δηλαδή ούτε την σύνοδο, ούτε τους αρχιερείς, εμείς πολεμάμε την ασθένεια. Και όταν βρεθεί η λύση, και η λύση είναι η διακοπή μνημοσύνου και την εφαρμόζουν περισσότεροι ή όπως όσο θέλει ο Χριστός, τότε σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια πορεία η οποία τελειώνει με το αλήματος του νοσοκομείου και βγαίνουν όλοι από εκεί υγιείς και πηγαίνουν στα σπίτια τους και από εκεί και μετά το νοσοκομείο παραμείνει να μείνει όπως ήταν και πριν. Ναι. Έρχονται άλλοι ασθενείς, μπορεί να είναι ήδη οι γιατροί. Δεν σημαίνει αν ένας γιατρός μολύνθηκε από την ασθένεια και μετά είναι καλά, ότι θα τον διώξουν από το νοσοκομείο, θα πούμε ότι ξέρεις, παλιά είχες αυτό το πρόβλημα και δεν μπορούμε να σε δεχτούμε εδώ. Κάπως έτσι είναι και με την αίρεση. Και για να καταλάβετε περισσότερα, σκεφτείτε πώς έκαναν οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό χρειάζεται να διαβάσουμε ιστορία, γιατί η ιστορία μας μαθαίνει τι γίνεται. Και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ναι, και πώς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Όταν ένας αιρετικός μέσα στην σύνολο άλλαζε τη γνώμη του και ομολογούσε την ορθοδοξία, αμέσως τον κυνηγούσε. Δεν τον έβαλαν κανόνα για χρόνια, όπως είναι για άλλες αμαρτίες, ξέρω εγώ, για χρόνια ακοινώνητος. Επειδή η αίρεση είναι μια ασθένεια του νου. Είναι ένας κωδισμός. Όταν είμαστε σε ένα δωμάτιο, ένα αυτοκίνητο, και είναι σκοτάδι εκεί μέσα. Μετά που ανάβουμε την λάμπα, ψάχνουμε κάπου το σκοτάδι που μπήκε να το δούμε. Ανάψαμε το φως και τώρα είναι φωτισμένο το μέρος. Η αίρεση σημαίνει σκοτισμός, η αλήθεια σημαίνει φως. Όμως, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο.
είχα έναν φίλο, ο οποίος έκανε ένα διδακτορικό για το θέμα των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και εγώ ήμουν στην Θεσσαλονίκη τότε και βρήκα μερικές μελέτες για αυτό το θέμα στα ελληνικά και το βοήθησα και μετάφρασα για να έχει επιπλέον στοιχεία για την εργασία του. Και μεταξύ άλλων βρήκα και αυτό. Όπως ξέρουμε και στην ζωή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πολλές φορές έκανε θαύματα και πολλοί από αυτούς που ήταν παρόντες εκεί μετά δεν πίστευσαν σε αυτό. Δηλαδή, το θαύμα δεν σημαίνει πίστη. Το θαύμα ενισχύει την πίστη. Αλλά η πίστη μας ξεκινάει με ένα θαύμα, το οποίο γίνεται μέσα στην παλιμήθρα. Ναι? Μπαίνει ο παλιός άνθρωπος, ναι, και βγαίνει από εκεί, βγαίνει η καινή κτήση. Ναι? Βγαίνει ένας άγιος άνθρωπος. Εμείς στην βάπτιση τα παίρνουμε όλα. Δεν είναι ένα ξεκίνημα και από εκεί ανεβαίνει στις σκάλες. Ναι? Είναι όλη η τελειότητα την οποία την δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Ναι? Από εκεί ο άνθρωπος με τις αμαρτίες του πέφτει σιγά σιγά, με την εξομολόγηση σαν να πάει εκεί επάνω και όταν έρθει ο θάνατος εξαρτάται πού θα σε βρει. Ναι? Πολύ πάνω άγιος, πιο κάτω σωσμένος, ακόμα πιο κάτω στην κόλαση. Ναι? Δηλαδή το θαύμα δεν επικυρώνει την πίστη κάποιου. Και ένα παράδειγμα που μου ήρθε τώρα, γιατί μάλλον οι άγγελοι που είναι εδώ παρόντες, γιατί ήρθαν με τον Χριστό, και αυτοί έχουν μια επίδραση. Και γιατί είπα άγγελοι, όχι επειδή έχω πρόβλημα και βλέπω αγγέλους, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, αυτός που είπε ο πρώτος ότι ο οικουμενισμός είναι πανέρεση, πολλές φορές μιλούσε στο μοναστήρι του, έβγαλε ομιλίες σε κάθε λειτουργία, χωρίς να έχει κόσμο. Και το ρωτούσαν οι μοναχές, γιατί μιλάς, σε ποιο μιλάς, δεν βλέπεις ότι είμαστε μόνο εμείς εδώ. Και απαντούσε ο Άγιος, εσείς δυστυχώς δεν βλέπετε πόσο γεμάτος είναι ο χώρος. Ναι? Γι' αυτό ό,τι και να γίνει, εμείς αν ομολογήσουμε την αλήθεια, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Γιατί μας φωτίζει ο Χριστός. Εμείς, αν ήταν να είμαστε μόνοι μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν θα κάνουμε τίποτε. Επειδή ούτε ξέρουμε πόσα τρίχια έχουμε στο κεφάλι μας. Να? Και αυτά τα ξέρει ο Χριστός. Και όταν μας φωτίζει ο Χριστός, μας φωτίζει με έναν σκοπό. Και ο σκοπός του είναι όπως έκανε ο Χριστός κάθε φορά που έκανε ένα θαύμα. Δεν έλεγε στον άνθρωπο να πας στους άλλους και να πεις πόσο καλό σου έκανε ο Θεός. Αυτό ζητάει ο Χριστός από μας. Και γίνονται θαύματα, το επαναλαμβάνω, επειδή ο Χριστός αγαπάει όλους και το παράδειγμα που το ξέχασα, αλλά το θυμήθηκα τώρα, η κάλα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, δηλαδή μιλάμε για τον μεγαλύτερο Άγιο άνθρωπο που γεννήθηκε στον κόσμο. Ναι? Βέβαια, μετά από τον Χριστό και Παναγία, αλλά το είπε ο Χριστός για τον Άγιο Ιωάννη. Ναι? Η κάρα του, άμα διαβάσουμε το Συναξάρι, κάποια στιγμή έφτασε να είναι σε έναν ερετικό ιερέα, ο οποίος εμετάλλευε την περίπτωση και έβγαλε πολλά λεφτά, επειδή έκανε ο Άγιος πολλά θάματα και οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγνώμοι. Ε? Και ήταν έτσι μία σύγχυση, πώς δηλαδή ένας αιρετικός, ναι, να έχει την κάρα του Αγίου του Προδρόμου και να γίνονται και τόσα θάματα. Κάποια στιγμή, διαβάστε το στην Αξάρι, έφυγε από εκεί εκείνος ο ιερέας και ξέχασε την κάρα. Έτσι γίνεται με τους αιρετικούς. Οι αιρετικοί σιγά σιγά φεύγουν. Βέβαια, μπορεί να φύγουν σε ένα άλλο μέρος ή σε μια άλλη ζωή. Ναι. Πέθανε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής το 662, ναι, και όλοι νόμισαν ότι εντάξει, τελείωσε, πέθανε αυτός, δεν θα είμαι πρόβλημα.
πέθαναν και περισσότεροι αιρετικοί οι οποίοι τον καταδίκασαν και μετά από 19 χρόνια έγινε η έκτη οικουμενική σύνοδος. Έτσι κάνει ο Θεός. Όπως θέλει και όταν το θέλει. Δεν περιμένει από μας να βγάλουμε συμπεράσματα ότι έγινε αυτό το θαύμα εκεί και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και η αλήθεια. Υπάρχει και η αλήθεια. Η αλήθεια με το θαύμα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά η αλήθεια με την όντως αγάπη εκεί. Ναι. Να συμπληρώσω. Το θαύμα γίνεται για τους απίστους. Έτσι. Και λέει μέσα και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ότι ο Χριστός καταρχήν κάνει και η Παναγία και ο Άγιος Γεώργιος κάνουν θαύματα και στους μουσουλμάνους ακόμα. Έτσι. Τι πάνε να πει ότι οι μουσουλμάνοι δηλαδή είναι αρεστοί στο Θεό, οι Μωμεθανοί και ότι έχουν την αλήθεια επειδή τους κάνει ο Άγιος Γεώργιος θαύματα. Προσκλήμα για κατάκριμά τους είναι για να πει ότι δεν πιστεύουν. Τους δίνει την αλήθεια γιατί δεν πιστεύουν. Και τι έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Λέει, καν είναι, λέει, ο αυτός λέει ασκητής, καν ασκητεύει, καν θαύματα κάνει, καν ανασταίνει νεκρούς, αν δεν έχει την σωστή πίστη, λέει, είναι λύκος και φεύγει από αυτό να λέει. Κονσέσον πάτρων, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Δηλαδή αυτό εκφράζει την συμφωνία των πατέρων, δεν είναι μόνο ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, γιατί οι πατέρες δεν κοιτάζαν τα θαύματα και να πούμε και κάτι άλλο. Η Αγία Φωτεινή, η Σαμαρίτης, δεν πίστεψε λόγω θαύματος και οι Σαμαρίτες δεν πίστεψανε, δεν είδαν κανένα θαύμα. Λένε ότι τώρα λέει, δεν σε πιστεύουμε επειδή μας είδες, εμείς λέει ακούσαμε. Ακούσανε, δεν έκανε θαύματα ο Χριστός στους Σαμαρίτες και όμως άκουσαν. Στους Εβραίους που έκανε τους θαύματα ποιος πίστεψε. Οπότε δεν είναι το θαύμα, το θαύμα είναι προσκλήμα και κατάκριμα. Και γιατί υπήρχαν θαύματα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού για να πιστέψουν οι άνθρωποι. Και τώρα δεν έχουμε τόσα θαύματα γιατί υποτίθεται ότι δεν πιστεύουμε λόγω των θαυμάτων, αλλά λόγω ότι έχουμε πίστη. Μακάρι μη ειδώτες και πιστέψαντες. Έτσι. Το θαύμα λοιπόν δεν είναι απόδειξη ότι επειδή γίνονται θαύματα έχουν την αληθινή πίστη, είναι απόδειξη της αγάπης του Θεού για να μας φέρει στην αληθινή πίστη. Τώρα, αν δεν έρθουμε, αλλή μόνο μας. Γιώργο, θέλεις κάτι να ρωτήσεις. Θέλω να πω κάτι. Ναι. Αν δεν πει την άλλη. Αλλά δεν θέλω να μου παρεξηγήσετε. Δεν είμαι κακός, δεν το λέω κακότητα έτσι από μίσος. Αυτό το θέλω να το προσεγγίσω όσο γίνεται πιο έτσι λεπτά το θέμα. Θέλω να πω το εξής. Να κάνω μια ερώτηση στο τέλος, αλλά θέλω να κάνω μια εισαγωγή. Αναφέρει μέσα στο πιδάκι, σχετικά με το αν είναι δυνητικός ή όχι ο κανόνας. Ο 15ος, έτσι. Ο 15ος, αλλά. Και ο 31ος, γιατί δεν είναι μόνο ο 15ος. Τον Αγίων Αποστόλων. Ακριβώς. Ακριβώς. Και πριν τον Αγίων Αποστόλων, έχουμε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό που λέει φεύξονται των αλωτρίων τη φωνή. Ακριβώς. Τελειώνει και το θέμα. Α πούμε για το 15ο γνώμα που έχει υποθεί πάρα πολλά. Αναφέρει ο κανόνας μέσα και λέει και δια τούτο. Για τούτο τον λόγο, δηλαδή ότι κηρύσσουν αίρεση οι επίσκοποι γυμνή κεφαλή και δια τούτο τον λόγο, δια τούτο, χωρίζονται τις οι υποκείμενοι της αυτών. Χωρίζονται, δεν λέει όσοι χωρίζονται ή όποιοι χωρίζονται ή αυτοί που χωρίζονται για να λογιστεί το θέμα ότι κάποιοι χωρίζονται, κάποιοι δεν χωρίζονται και είναι δυνητικός στην περίπτωση αυτού ο κανόνας, αλλά λέει, δια τούτο χωρίζονται οι υποκείμενοι, δηλαδή όλοι οι υποκείμενοι χωρίζονται από αυτόν ο οποίος είναι ψευδεπιστώτης. Ναι, πολύ σωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε κάνει μία, γι' αυτό λέμε ότι ούτε μία κεραία, ούτε ένα κόμμα, ούτε μία κεραία, ούτε ένα κόμμα, δεν πρέπει να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε. Γιατί, γιατί αλλάζει τελείως το νόημα. Έτσι, ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το σημείο και έχουμε και αυτό που πολύ εύστοχα είπατε, ότι στο τέλος τιμούνται ιδιαιτέρως. Μα όλη μας η ζωή είναι για να τιμηθούν ο Ορθοδόξος. Δηλαδή κάνουμε τον αγώνα της Ορθοδοξίας για να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Χωρίς να παραβλέπουμε τα άλλα που είπαμε. Κάνουμε λοιπόν αυτόν τον αγώνα για να κερδίσουμε την τιμή των Ορθοδόξων. Πώς είναι δυνατόν να μας αφήνει αδιάφορους
αυτή η τιμή και να πηγαίνουμε και να πλησιάζουμε και να προσυμφωνούμε στους ερετικούς ή σε εκείνους που ακόμα δεν έχουν γίνει ερετικοί. Δεν τους έχει καταδικάσει σήμερα, αλλά βλέπουμε με ακρίβεια ότι οριστεύουν. Και είναι αυτό που είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι γνώσεις. Μετά ως προς το θέμα που θέλω να πω και αυτό και μετά να κάνω την ερώτηση. Λέει ο Βαρθολομέος, ας πούμε, και ο κάθε, το οποίο δεν έχουμε στεφόμεθα εναντίον του, αλλά εδώ τώρα υπάρχει κάτι που θα πρέπει να διευκρινιστεί. Δηλαδή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, ίσως από ταπείνωση γιατί δεν ήθελε να πει ότι το είπε αυτός, ένας Άγιος άνθρωπος λέει, αυτό που είπατε εσείς, ότι ούτε το αίμα μαρτυρίου δεν ξεπλένει αυτόν που σχίζει την Εκκλησία. Όχι αυτόν που έσχισε, ήδη την έσχισε, αλλά αυτόν που σχίζει εκείνη την ώρα, αυτή την ώρα, σχίζει κάποιος την Εκκλησία. Όταν λοιπόν έστω και μία ψυχή την σχίζει από το σώμα της Εκκλησίας, η κεφαλή είναι ο Χριστός. Από κόπτη, το νιχάκι, εμένα, το τελευταίο. Μη γέννητο. Δεν σχίζει την Εκκλησία, μέλος της Εκκλησίας. Αυτό είναι. Όχι όταν αυτός που την έσχισε ήδη, αλλά αυτός που σχίζει αυτή τη στιγμή την Εκκλησία. Αυτός τι κάνει, ούτε το αίμα λέει μαρτυρίου δεν τον ξεπλένει. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό που είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Υπάρχουν αμαρτίες που επιφέρουν πνευματικό θάνατο. Ο πνευματικός θάνατος ποιος είναι, αυτός. Κόλαση. Για τις οποίες αμαρτίες δεν σας συνιστώ να προσέχετε. Τα λέω αυτά, θα τα έχω διαβάσει. Δεν σας συνιστώ να προσέχετε. Και πάμε τώρα στους Άγιους Αποστόλους. Στους πρώτους. Μετά τον Ιησού Χριστό. Που σηκώσαμε το όλο το φορτίο. Και το απέδειξαν, έβαλα. Δεν με εξελέξατε, σας εξέλεξα. Εγώ σας βρήκα. Λέει μέσα στο 45ο Αποστολικό Κανόνα. Πρέπει γάρ τους αιρετικούς να μη... Εδώ τώρα γίνομαι κακός, αλλά δεν το λέω με την έννοια, θα το δικαιολογήσω. Πρέπει γάρ τους αιρετικούς να μισούμε και να αποστρεφόμεθα. Όχι να μισούμε την αίρεση, δεν ήξεραν γράμματα, δεν μπορούσαν να μιλήσουν οι Θεόπτες, Θεοφώτιστοι, οι πατέρες, Απόστολοι και να εκφράσουν το λόγο τους με ακρίβεια για να μην παραπλανηθώ εγώ. Τι λέει, πρέπει γάρ τους αιρετικούς να μισούμε και να αποστρεφόμεθα. Όχι όμως να τους μισούμε με την κακή έννοια του ότι να σου κάνω κακό αν μου δοθεί η ευκαιρία, αλλά αν δοθεί η ευκαιρία να σου κάνω καλό. Μισούμε όμως τους αιρετικούς, διότι η αίρεση δεν κηρύτεται από μόνη της, κάποιοι διεστραμμένοι. Έχει κάποιους που την κηρύσουν. Κηρύττουν. Ακριβώς. Δεν είναι απρόσωπες οι αίρεσεις. Πάμε τώρα στην αυτά, προσπαθώ να τα συνδέσω για να πω στο τέλος αυτό που θέλω. Με τρία χρόνια τώρα έγινε ψευδοσύνοδος και έχουν, εγώ τουλάχιστον στους γνωστούς μου, έχω βρεθεί σε νεκρό στην ακολουθία 10 φορές. Σε δικούς μου. Με τι φρόνημα φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, με ορθόδοξο φρόνημα όπως θέλει ο Ιησούς Χριστός, ομολογιακό, ή φεύγουν με ένα φρόνημα που ούτε εκείνοι ξέρουν πώς φεύγουν. Εγώ δεν ακρίνω, δεν κρίνω τώρα. Ο Θεός δεν τα κρίνει αυτά. Εγώ μπαίνω σε προβληματισμό γιατί μου έχει δώσει την κρίση ο Θεός και μου έχει δώσει και την γνώμη και μου έχει δώσει και τις πέντε στήσεις που λέει ο Άγιος Αθανασίος, τις ψυχές. Από τη στιγμή λοιπόν που φεύγουν άτομα, έχουν φύγει άτομα, αιρετικά, με οικουμενισμό, έχοντας δηλαδή στο μυαλό τους τον οικουμενισμό, γιατί έχουν πλανηθεί, αυτή είναι η πλάνη του, είναι άρρωστος και νομίζω ότι είναι υγιής. Αυτό που είπε και ο πατέρας Κυπριανός προηγουμένως, πρέπει να γνωρίζεις. Αυτοί, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, εκκλίνονται βεβαίως, όπως λέει το Ευαγγέλιο, από μόνοι τους, αλλά μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και εκείνος που τους παραπλάνησε. Φυσικά. Οι επίσκοποι και οι ιερείς. Και παραπάνω το καλώδιο πρωτίστως, διότι το καλώδιο μπορεί να είναι καλώδιο και να είναι απ' έξω να φέρει το καλώδιο και μέσα να είναι καθόλου σήμερα.
Δηλαδή έχουμε ένα πούφιο καλώδιο. Και στην πρίζα νομίζουμε ότι έχει πάει ρεύμα και δεν έχει πάει ρεύμα. Και αυτό που θέλει να πάει στην πρίζα να πάρει το ρεύμα, να θέλει. Άμα δεν θέλει, το λες τώρα. Δεν θέλω, με κουράζει. Ο άλλος όμως θέλει να κάνει δουλειά, θέλει να κάνει δουλειά. Έχει το μηχάνημα στα χέρια του, θέλει να δουλέψει. Ένα αγωνίο, θέλει να δουλέψει. Πνευματικά. Το βάζει για να δουλέψει. Και δεν δουλεύει. Βλέπει, δεν κάνει δουλειά. Γιατί θέλει να δουλέψει. Ένα του λέει: έχω ρεύμα στην Ελλάδα. Είναι καλά. Εγώ είμαι φόρος. Εγώ δεν μπορώ. Πάω στην εκκλησία μου, τα κάνω όλα. Τι νηστείε μου, εκείνο, εκείνο. Το τυπικό, αυτό που λέει η εκκλησία, το νόμο. Αλλά δεν ασχολούμαι από τον νόμο, λέει. Διότι οι ευλογίες δόθηκαν όπως του Αβραάμ από την πίστη. Εγώ λοιπόν κάνω την ερώτηση. Όταν εμένα οι άνθρωποι δικοί μου, κατά εσά, στο λαό δεν παίζουν πολλά, αλλά πρώτα απ' όλα τους άνθρωπους. Το εξομολογούν. Τους βλέπω, έχει μαλλιάσει γλώσσα μου. Δεν το λέω αυτό γιατί προσπαθώ, γιατί βλέπω, το αισθάνομαι ότι δεν ακολουθούν σωστό δρόμο. Εγώ να μιλάω. Η ερώτηση, θα πρέπει εγώ να κάνω ό,τι με φωτίσει ο Θεός, ώστε αυτά τα άτομα, όποια και αν είναι, να μπορέσουν να έρθουν πίσω. Γιατί εδώ ο αγώνας είναι ποιος θα αρπάξει τώρα από την αγκαλιά του Χριστού και από την αγκαλιά του αλλού τις ψυχές. Έστω και μία. Και έναν πλάνο μέρη να γυρίσει. Εδώ είναι αυτό. Πώς πρέπει να προσεγγίζουμε το θέμα. Γιατί ο περισσότερος ορθόδοξος κόσμος που είναι στις ενορίες λέει: εγώ είμαι ορθόδοξος. Το ομολογώ. Ναι, αδερφέ. Πας στην εκκλησία για τον Χριστό, αλλά για κάνει την ερώτηση να ακούσει. Είναι ο Χριστός μέσα εκεί. Πας στην εκκλησία και μνημονεύεις αυτόν. Γιατί λέει ο άλλος, εγώ, εμένα ο επίσκοπος μου, κάτσε εμένα και θα πω ιερότητας. Κάποιον άλλον ήταν από ένα κολομέρος. Κατ' εξοχή με ρετική, τα έχουμε υπογράψει αυτά. Ναι, υπάρχουν όμως κι άλλοι που δεν κηρύττουν την αίρεση. Ένα δικό μου λέει δεν κηρύττει η αίρεση. Ναι, αλλά ποιου την πίστη να ακολουθεί. Και ποιον κοινωνάει, με ποιον κοινωνάει. Ποιον μνημονεύει. Ποιον μνημονεύει. Μνημονεύω σημαίνει ακολουθώ την πίστη και την ενάρρηκτη ζωή. Ναι. Εδώ είναι λοιπόν, εμείς τι πρέπει. Δεν πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί, όχι μόνο ομολογιακοί για την πίστη μας, αλλά να του πεις πέρα εδώ, αυτά τα πράγματα δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Αυτό προϋποθέτει, έτσι είναι, αυτό προϋποθέτει ότι έχουμε καταλάβει ότι είμαστε σε έναν ομολογιακό αγώνα και έχουμε καταλάβει ότι είμαστε σε ένα πνευματικό αγώνα και δεν νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι αυτός που κάνει διακοπή μνημοσύνου εκπληρώνει τις δύο μεγάλες εντολές του Θεού. Ότι αγαπάς, Κύριε, τον Θεό σου εξ όλης καρδίας και αυτά που είπαμε και αγαπάς τον πλησίο σου ως εαυτόν. Γιατί αν δεν αγαπάς τον πλησίο σου εαυτόν, δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου. Γιατί όπως έλεγε ο Άγιος Χριστόνας ο Πόπουλος και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, είμαστε ένα σώμα. Δεν μπορούμε να λογίζουμε. Είναι η εκκλησιολογία που δεν τη γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι και οι περισσότεροι χριστιανοί. Δεν μπορώ εγώ να λογίζομαι ότι είμαι αποκομμένος από εσάς τη στιγμή που είμαστε ένα σώμα. Τότε εγώ τι είμαι. Άμα δεν είμαι στο σώμα του Χριστού, που έχω κεφαλή τον Χριστό και να είμαστε εμείς ένα σώμα, μέλη εκ μέλους, τότε τι πάνε να πει, τι χριστιανός είμαι και σε τι εκκλησία ανήκω. Πάνε να πει ότι δεν αγωνίζομαι μόνο για τον εαυτό μου, αγωνίζομαι για την υγεία όλου του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό άμα δεν το καταλάβουμε και δεν μπούμε στην εκκλησιολογία των Αγίων Πατέρων, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ποτέ αγώνα εκκλησιαστικό. Γι' αυτό και ο αγώνας που γίνεται έχει αρχή, έχει μέσα και τέλος. Δηλαδή, δεν κάνουμε ένα αγώνα απλώς ότι εντάξει, εγώ τώρα δεν μνημονεύω, είμαι εντάξει, θα σωθώ, είμαι και ομολογητής. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχω υποχρέωση να κάνω διάγνωση της ασθένειας μέσα στην Εκκλησία, να γίνει θεραπεία, να γίνει αποθεραπεία και να έρθει υγεία. Αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, πάει να πει ότι δεν νοιάζομαι για την αγάπη του Χριστού, δεν νοιάζομαι για την Εκκλησία, δεν θεωρώ την Εκκλησία σπίτι μου, δεν θεωρώ τον Γιώργο ότι είναι μέλος δικό μου. Και ότι όταν πάσχει το πόδι μου, πονάω.
Λοιπόν, το κεφάλι πονάει. Αυτά τα πράγματα, αν δεν τα καταλάβουμε, και δεν, γι' αυτό και πολλές φορές μας λένε, μα ξέρετε, να μιλάτε λίγο πιο απλά στους ανθρώπους. Ναι, μιλάμε απλά, αλλά πρέπει και να καταλάβουν και όλοι οι άνθρωποι ότι αν δεν μάθουμε λίγο εκκλησιολογία, δεν μάθουμε λίγο θεολογία, τι πιστεύουμε, τριαδολογία και όλα αυτά, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Γιατί, γιατί μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ζωή μας, οι δουλειές μας και όλα αυτά. Μα αν δεν σε ενδιαφέρει ο Θεός και δεν γνωρίζεις τον Θεό, πώς θα μπεις σε έναν δρόμο θεογνωσίας και να καταλάβεις ότι ένα είναι μάταια και μόνο ο Χριστός είναι αυτό που μετράει και που μένει. Μια ερώτηση τελευταία και να κλείσουμε. Μα δεν είπε κανένα με το ζόρε. Λέει, πόσες φορές θα το πω. Δεν μπορούμε να τους καταλήξουμε. Πρέπει, δεν λέει, μία και δύο. Μετά από δύο φορές, φεύγεις. Και μετά, αν θέλει μετά να κάνουμε, εγώ θα έλεγα να κάνει προσευχή. Κοίταξε. Δηλαδή, άμα θα κάνεις κάτι για τον συνάνθρωπό σου, ναι, για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας που πας και αυτή τη στιγμή και δεν είναι φωτισμένο, κάνει προσευχή. Όχι, δεν είναι έτσι. Μπορεί να φωνάζεις 500.000 φορές. Δηλαδή, να κάνουμε δύο ομιλίες και να τελειώσουμε. Για τον αιρετικό, αν θέλει, το μετανοείο για δευτερόλεπτα. Απαντήσω εγώ, επειδή. Μια ερώτηση, αυτό και να κλείσουμε. Έχοντας και ενωρίτες, να το πω έτσι, έχω μια εμπειρία. Όταν κάποιος σε μια οικογένεια κάνει αποτύχηση, σχεδόν πάντα αυτό που γίνεται μετά είναι ότι οι άλλοι λένε ότι είσαι τρελός. Και εγώ τους διδάσκω αυτούς τους τρελούς να κάνουν το ίδιο. Κοίταξε, ένας τρελός έχει μία συμπεριφορά. Αν εσύ από εδώ και πέρα, για ένα διάστημα, χωρίς όρια βέβαια, ναι, συμπεριφέρεσαι μέσα στην οικογένεια σου ορθόδοξα και χωρίς να τους πεις λόγια για την πίστη, βλέποντας έναν τρελό ο οποίος δεν είναι τρελός, τον οποίο του κάνει επίθεση και αυτός απαντάει με καλοσύνη, με αγάπη, με ανεκτικότητα. Μετά από ένα διάστημα, οι άλλοι έρχονται σε αυτή τη σκέψη. Τι δύναμη έχει αυτός ή αυτή που εγώ τον πειράζω και αυτός πάντα απαντάει σαν να βάλει νερό στη φωτιά. Ναι, όχι πετρέλαιο, νερό, ναι. Και έτσι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Άμα του δώσεις στον άνθρωπο έτοιμες ερωτήσεις, έτοιμες απαντήσεις, μπορεί να είναι επιφυλακτικός, ναι. Άμα του βάλεις έτσι το καλό λογισμό και του λες, κοίταξε, εγώ διάβασα αυτό και αυτό και αυτό, και μου φαίνεται ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι καλό για την ψυχή. Εσύ τι λες? Εγώ κέρδισα πολλές φορές την προσοχή των ανθρώπων επειδή τους έλεγα κάθε φορά αυτά που σας τα είπα να πάτε μετά στο σπίτι, δηλαδή αποστολή, χωρίς να το καταλάβουμε, να πάτε στο σπίτι και σιγά σιγά να ελέγξετε αν αυτά έτσι όντως είναι. Και χωρίς να το καταλάβουν, εγώ τους έπιασα έτσι, για ένα χρονικό διάστημα να είναι σε αυτόν τον δρόμο. Και τώρα πρόσφατα είχα μία περίπτωση, σε 3-4 μέρες διάβασε όλη την ημέρα όλες τις απόψεις, να το πω έτσι, και θετικές και αρνητικές, και με πολύ προσευχή έφτασε ο άνθρωπος στο συμπέρασμα ότι αυτός είναι ο καλός ο αγώνας μας και αυτή είναι η πορεία. Είπατε ότι είπα μία φορά, δύο φορές και με αυτό τελείωσε. Επειδή το λέω ο Απόστολος Παύλος. Εγώ λέω αλλιώς. Αν η λίστα μας με τα ονόματα ανθρώπων με τους οποίους θέλουμε να το συζητήσουμε είναι πολύ μικρή, θα τελειώσουμε γρήγορα τη λίστα. Κάνε μεγαλύτερη λίστα. Ναι. Είσαι μέρος μιας ενορίας. Είναι πολύ εκεί. Ναι. Άμα πας και τους δες, είχαμε στην Ρωμανία τέτοια περίπτωση, στην πόρτα του ναού, μη μπείτε μέσα. Εκεί είναι ο διάβολος. Οι οικουμενιστές. Ξέρετε, τι να πούνε οι άλλοι. Αυτή είναι τρελή και τελείωσε. Φεύγετε από εδώ. Ναι. Άμα το πας έτσι με
με αυτόν τον τρόπο να βάλεις ερωτήσεις και να αφήσεις τις απαντήσεις έτσι στον αέρα, ναι, και να δώσεις στον άνθρωπο την ευκαιρία να ψάχνει και αυτός, το πρώτο που θα τον νιώθει ψυχολογικά, ότι κοίταξε και εγώ έχω κάτι να κάνω. Γιατί οι περισσότεροι λένε ότι δεν έχουν τίποτε να κάνουν. Σαν να πεις ότι τον ήχη του δακτύλου, ξέρω εγώ, του τάρτου, είναι άχρηστο. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, άμα σε πονάει εκείνο τον ήχη, δεν συμμετέχει όλο το σώμα σε αυτό το πόνο. Το κοιτάνε τα μάτια, το πιάνει το χέρι, η μέση πονάει και όλα αυτά. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε ότι η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Για τους άλλους η Εκκλησία είναι μουσείο. Γι' αυτό. Είναι ορθόδοξοι βαπτισμένοι και είναι μέλη ενός μουσείου. Ναι. Εκεί στην βιτρίνα, άμα έχεις και φώτα να σε φωτίσουν οι άλλοι, ναι, και τελείωσε. Δεν νιώθουν την ανάγκη, την υποχρέωση να είναι έμπρακτα μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Μερικοί νομίζουν ότι να είσαι ορθοδόξος είναι σαν να είσαι ένας καρκίνος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και να νιώθεις καλά. Αυτό το κάνουν οι επίσκοποι. Γίνεται και αυτό. Δεν το λέει ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος και πολλοί άλλοι. Ό,τι του περνάει από το μυαλό του ή έχει... Δεν το είδατε ότι πολλές τις περισσότερες φορές αυτά που τα λένε είναι γραπτά. Γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν χωρίς ένα χαρτί μπροστά τους. Είναι ένα πρόγραμμα, είναι μια αποστολή και αυτοί κάνουν υπακοή σε κάποιον. Δεν το κάνουν μόνοι τους. Γιατί οι περισσότεροι και οι μεγαλύτεροι οικουμενιστές δεν είναι χαζοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει πάρα πολύ, είχαν ένα καλό φρόνημα, ναι, και τους έκρασε ο οικουμενισμός και είπε, κοίταξε, με αυτούς θα κάνουμε δουλειά. Εγώ είχα το καθηγητή μου με τον οποίο έκανα διδακτορικό στη Ρουμανία και αυτός ήταν μέρος μιας Ρουμανικής Επιτροπής σε διάλογο με τους παπικούς σε ηθικά θέματα. Και πήγε σε ένα συνέδριο στην Σόφια, στην Βουλγαρία, και αυτός επειδή ήταν καλός άνθρωπος, ο Θεός να το συγχωρέσει γιατί έφυγε για τον Παράδεισο, ήθελα να μιλήσει και για τα δικαιώματα των παιδιών πριν την γέννησή τους. Ναι, δηλαδή εναντίον των εκδρόσεων. Αυτό ήταν το θέμα. Και σε μία επιτροπή, δηλαδή την πρώτη μέρα στο συνέδριο ήταν όλοι μαζί, μετά είχαν για μία μέρα επιτροπές ειδικές και την τελευταία μέρα πάλι μαζί. Ναι. Και την δεύτερη μέρα προσπάθησε να βάλει στο πρόγραμμα των συζητήσεων για την τελευταία μέρα και αυτό το θέμα. Ναι. Και την τρίτη μέρα, για 5 ώρες, έγινε σκάνδαλο σε εκείνη την αίθουσα επειδή κάποιες από τη Σουηδία, οι οποίες ήταν από το κύμα των ομοφυλόφιλων, ναι, δεν ήθελαν αυτό το θέμα, δηλαδή σκάνδαλο για 5 ώρες. Ναι. Τελικά δεν ήθελαν να το συζητήσουν έτσι λεπτομεριακά, αλλά στο τέλος, βγήκε, όπως γίνεται πολλές φορές στα συνέδρια, βγάλουν ένα βιβλίο με τα πρακτικά. Σε αυτό το βιβλίο, καμία λέξη για αυτό το πρόβλημα 5 ώρων και ό,τι έγινε την τρίτη μέρα. Και τότε κατάλαβε, αυτό έγινε το 1970 και τότε κατάλαβε ότι η οικουμενική κίνηση δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Στην αρχή ήταν κάποιοι ορθόδοξοι και ομολογητές και καθηγητές θεολόγοι, οι οποίοι συμμετείχαν εκεί, μετά όλους αυτούς τους έβαλαν και έβαλαν μόνο προδότες. Και με τους προδότες κάνουν τον αγώνα τους. Γι' αυτό μέσα στην οικογένεια, εμείς πρέπει, υπάρχει, να σας πω ένα παράδειγμα, τι πρέπει να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει ένας όσιος, ο πατήρ Θαδέος από την Βιτόβιτσα, ένας Σέρβος. Και έχει ένα βιβλίο, μπορείτε
να βρείτε και στο ίντερνετ, υπάρχουν κάτι ταινίες. Ναι. Όπως είναι οι λογισμοί σου, έτσι είναι και η ζωή σου. Όταν θέλεις να πεις την αλήθεια σε έναν άνθρωπο, πρώτα πρέπει να καλλιεργήσεις το νου σου και το έδαφο, που θα γίνει η συζήτηση. Αλλιώς θα είσαι μόνο εσύ με αυτό. Αν στέλνεις μπροστά την καλή σκέψη με προσευχή με τη βοήθεια του Χριστού, θα είναι τρεις παρόντες εκεί. Θα είναι ο Χριστός, θα είναι ο Αχίλλος και εγώ, ας πούμε. Τότε μπορούν να γίνουν και θαύματα. Δηλαδή ο άλλος ο οποίος είναι σκοτισμένος και δεν θέλει να ακούσει και να αλλάξει. Για να αλλάξει ένας αιρετικός και να γίνει ομολογητής, θέλει μόνο ένα κλικ. Δεν είναι δύσκολο. Και για να γίνει αυτό, πρέπει ο Θεός να έχει να τον καλέσει κάποιον. Ποιος θα τον καλέσει? Και έχουμε τέτοια παραδείγματα, έτσι. Όπως ο Άγιος Ευθύμιος γύρισε τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Είχε πέσει σε αίρεση. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα, πάρα πολλά. Αυτό χρειάζεται. Κάτι τελευταίο και κλείνουμε, γιατί θα... Ο Άγιος Όρος διαχρονικά είναι ο Πάρος της Ορθοδοξίας. Ήταν. Πάντα. Ναι, κοίταξε, κλείνοντας με αυτό, γιατί είναι... Συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση να πάμε προς τα έσκατα και να μην ξανά έχουμε μια οικουμενική σύνοδο ορθόδοξη. Φυσικά, φυσικά. Δηλαδή θα είμαστε στα σπίτια μας, θα είμαστε στην εξοχή και δεν θα ξανά έχουμε οικουμενική σύνοδο με άλλους. Μπορεί να γίνει και αυτό, γιατί είμαστε ήδη στα έσκατα και είμαστε στην εποχή του Αντιχρίστου. Αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν θα ήθελα να την κάνω, γιατί το μνημόσυνο το επανέφεραν οι καινούργιες συνοδείες που έφερε ο Πατριάρχης του Άγιον Όρος. Βγάλανε τις παλιές συνοδείες και φέρανε τις καινούργιες συνοδείες, τις οργανωσιακές, οι οποίοι δεν ήξεραν από πατερική παράδοση τίποτε. Επαντρώσανε αυτά τα μοναστήρια, τα πιο πολλά μοναστήρια, με αυτές τις συνοδείες. Κάνανε υπακοή στον επίσκοπο, γιατί ήταν επισκοποκεντρική πλέον η θεωρία του σκεπαπική, και από εκεί έγινε ζημιά στο Άγιον Όρος. Γιατί παντρώθηκε το Άγιον Όρος όχι με αγιορείτες, αλλά με οργανωσιακούς που κάνουν αυτή τη ζημιά. Αυτή τη συζήτηση όμως θα τα πούμε κάποια στιγμή, θα βγάλουμε ειδικό βίντεο που λέγεται το Άγιον Όρος, που θα λέγεται το Άγιον Όρος έπεσε και έχει αυτή την πορεία που έχει τώρα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πρώτα τον Τριαδικό Θεό για αυτή τη συνάντηση που είχαμε. Γιατί η δόξα και η τιμή πρέπει μόνο στον Κύριο, στον Τριαδικό μας Θεό, στην Παναγία του Μητέρα και στους Αγίους τους η τιμή φυσικά. Και να ευχαριστήσουμε και τον Πατέρα Κυπριανό που παρόλο την κούρασή του και αυτά που έχει περάσει τώρα, είχαμε προγραμματίσει αυτή την ομιλία φυσικά, βρίσκεται σήμερα εδώ και κάναμε αυτή την ομιλία για να μας δώσει και την εικόνα που επικρατεί στο εξωτερικό, στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες, γιατί είναι κοινός ο αγώνας, όπως έχω πει, αλλά κυρίως για να πούμε ότι είναι κοινός ο αγώνας και ότι όλοι μαζί πρέπει να χτυπήσουμε αυτό το τέρας του οικουμενισμού, τον διάβολο αυτόν που λέγεται οικουμενισμός, διότι είναι υποχρέωσή μας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι προαιρετικά να το κάνουμε. Είναι υποχρέωση του κάθε χριστιανού. Και να ευχηθούμε να υπάρχουν, όταν θα ξαναέρθει πάλι στην Ελλάδα, να κάνουμε και άλλη ομιλία για στήριγμα και των Ελλήνων αλλά και των Ρουμάνων, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μεταφραστεί και στα Ρουμάνικα κάποια στιγμή αυτή η ομιλία. Και να κλείσω ο Πάτερ Κυπριανός. Τώρα που θα φύγετε από εδώ, έχετε και μια αποστολή, την οποία δεν πρέπει να την ξεχάσετε μετά που θα κοιτάτε λίγο στην τηλεόραση, να δείτε τα νέα. Και αυτή η αποστολή σημαίνει
ότι αν μας βρει αύριο ο θάνατος, θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριο, θα μας ρωτήσει αν τον αγαπήσαμε, αν αγαπήσαμε και τους άλλους για τους οποίους αυτός σταυρώθηκε, και άμα κάνουμε προσευχή πολύ το βράδυ, πρώτα για αυτούς και μετά για την ψυχή μας, τότε θα δείτε θαύματα, αληθινά θαύματα, πώς επιστρέφονται οι άνθρωποι στην πίστη. Και πολύ σημαντικό είναι αυτό, και το τονίζω, να διαβάσουμε όσο μπορούμε την ιστορία της Εκκλησίας. Από εκεί μαθαίνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για τη σωτηρία μας και για ό,τι έχουμε σήμερα να περάσουμε, και σήμερα είμαστε ακόμα καλά. Δεν άρχισαν οι φρικτοί διωγμοί, αλλά νομίζω, όπως γίνεται κάθε φορά στη Ρωμανία που κάνουμε συνάξεις και ομιλίες, αυτό που το κερδίζουμε είναι μια χαρά, η οποία δεν είναι μόνο έτσι επιπόλαια, είναι όντως η χαρά του χριστιανού ότι είναι μέρος της Εκκλησίας και αγαπάει τον Χριστό και ο Χριστός τον αγαπάει, και αν ζει έτσι, δεν ζει τζάπα. Και κλείνω με αυτό. Πριν να έρθω στην Ελλάδα, πήρα ένα βιβλίο για να μάθω τη γλώσσα. Βέβαια, με συγχωρήσετε για τα λάθη μου, γιατί πέρασαν σχεδόν 10 χρόνια που έφυγα από την Ελλάδα. Προσπαθώ να έχω επαφή με τη γλώσσα, αλλά μερικές φορές γίνονται και αυτά. Κάτι το οποίο το είδα σε αυτό το βιβλίο μου άρεσε, και περισσότερα πρώτη φορά που πήγα μετά στην Βέρεια, και πριν την Βέρεια υπάρχει ένα χωριό που ονομάζεται Ξεχασμένη. Και αυτό που το βρήκα στο βιβλίο ήταν μια έκφραση «περασμένα ξεχασμένα». Αυτό το θέλουν οι οικουμενίστες. Έγινε σύνοδος, πέρασαν τα χρόνια, ξεχασμένα, περασμένα. Αλλά θα έρθει και η κρίση του Χριστού και ο καθένας θα δώσει λόγο. Γι' αυτό το λόγο ετοιμαζόμαστε όλοι μας. Αμήν. Αξίον εστίνος αλήθος, μακαρίζειν σε την Θεότοκο, την Άη μακαρίστο και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Γεια σας.